Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας και σήμερα μαζί μένουμε μπάσκετ, όπως πάντα παραδοσιακά, μέσα από το basketplus.gr. Θα πάμε την καθιερωμένη μας βόλτα γύρω από την μπασκετική επικαιρότητα. Αυτή τη φορά έχουμε τη βοήθεια ενός αγαπημένου πρώην παίκτη και νυν προπονητή που διαπρέπει και αυτό στο εξωτερικό. Είναι μαζί μας ο Κρις Κουγκάζ. Καλησπέρα, Κρις. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σε βλέπουμε σε καλή κατάσταση πάντως. Όπως ίσως θα παίκτης, ρε φίλε. Στεγνός πάλι. Προσπαθώ, Κώστα. Προσπαθείς. Ευχαριστούμε πολύ που μας έκανες την τιμή να είσαι μαζί μας από την Γαλλία, από τα Πυρηναία, από ό,τι μας είπες πριν βγούμε στον αέρα. Έτσι, σε μια ωραία κομμόπολη πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι σε ιδανική κατάσταση. Ναι, είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, στα Πυρηναία όρη. Είναι πιο κοντά, δηλαδή υπάρχουν πιο πολλές σχέσεις με την Ισπανία παρά με τη Γαλλία, γιατί είναι Βάσκοι περισσότεροι εδώ από την πλευρά της Γαλλίας. Κάτι που ταιριάζει και σε ταπεραμέντο, αλλά και σε μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ, πολλές πόλεις εδώ πέρα γύρω. Σωστά. Σαν το Λιζαραζού δηλαδή, έτσι, το Γάλλο που ήταν Βάσκος. Ναι. Ο Λιζαραζού. Είδες ο Κλήτος μαζί μας, φίλες και φίλοι, βεβαίως και ο Κλήτος Καρκανιάς, διαβασμένος στα γεωπολιτικά, και ο Αντώνης Νάτιος. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στον coach και στην παρέμβαση. Καλησπέρα. Coach, σε καλέσαμε βεβαίως για να μιλήσουμε και για τη δική σου εμπειρία, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι στη γυραιά Ήπειρο, έτσι, από εδώ, από εκεί και λίγο πιο μακριά. Είσαι και εσύ, δηλαδή, μπασκετικός μετανάστης, αλλά νομίζω ότι δεν έχεις μετανιώσει για την επιλογή αυτή, έτσι. Όχι καθόλου, είναι κάτι που το επιδιώκω. Αγαπώ το μπάσκετ. Είμαι από 10 ετών, πάνω από 40 χρόνια μέσα στα γήπεδα, σαν παίχτης, σαν προπονητής. Δεν μπορούσα να μείνω εκτός γήπεδα, μόλις τελείωσα την καριέρα μου. Αλλά μου αρέσει να το μαθαίνω το άθλημα από διαφορετικά πρωταθλήματα, σε διαφορετικές ηπείρους. Έτσι ώστε να παίρνω συνέχεια εικόνες και να έχω κίνητρο κάθε χρόνο. Βέβαια. Να γίνεσαι καλύτερος. Βέβαια, θα πούμε αργότερα και για το γεγονός ότι προφανώς και σου λείπει και η οικογένεια, τα παιδιά, έτσι. Ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος διαπρέπει στην Α1. Θα μας πεις για τον Νίκο στη συνέχεια. Θέλω να μας πεις όμως πρώτα, coach, καταρχήν, είσαι στη Γαλλία, είσαι στη γαλλική LNB2, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται. Είναι NM1. Είναι η αντίστοιχη της Β' Εθνικής της δικιάς μας, δηλαδή τρίτη τη τάξη κατηγορία. Ναι. Αλλά μιλάμε για ένα πάρα πολύ επαγγελματικό πρωτάθλημα που δεν έχει να ζηλέψει ούτε σε budget, ούτε σε οργάνωση από ομάδες Α1 της δικιάς μας κατηγορίας. Εγώ μόνο από τις φωτογραφίες που βλέπω που ανεβάζεις και από τα site της ομάδας σου και τα social media που ακολουθώ και τα λοιπά, λέω αυτή είναι Α1. Βλέπω έχεις και ξένους και τα λοιπά, από όλα, έτσι. Ναι, φυσικά υπάρχουν και ξένοι, αλλά το κυριότερο είναι η οργάνωση, Κώστα, και ακόμα πιο σημαντικό το πλάνο. Ότι υπάρχει πλάνο και ένας προπονητής μπορεί να δουλέψει με κάποιους στόχους που βάζει η διοίκηση, που έχουν άμεση σχέση με την υγεία στο μπάσκετ. Και αυτό είναι οι γηγενείς παίχτες και κυρίως τα νέα παιδιά. Δουλειές που προσπαθώ σε κάθε χώρα, και στην Αυστρία και στην Τσεχία και στην Κύπρο, που πήγαινα να δουλεύω με νέα παιδιά. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι εκτιμούν, και το κυριότερο, Κρις, έχουν και την υπομονή, έτσι, να το περιμένουν και να δουν αποτελέσματα. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από τη διοίκηση. Οι προπονητές υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Όλοι οι προπονητές τους αρέσει να δουλεύουν με νέα παιδιά. Είναι θέμα γραμμής που βάζει κάθε διοίκηση και εμπιστοσύνης και υπομονής. Μάλιστα. Τώρα, πώς πάνε εκεί τα πράγματα? Βλέπω, κερδίζετε, βλέπω νικηφόρες αναρτήσεις. Καταρχήν, Κρις, παίζετε, έτσι, παίζετε. Κοίτα, καταρχήν, ξεκινήσαμε πάλι το Δεκέμβριο να παίζουμε οι ομάδες που χρωστάνε τα παιχνίδια που δεν δώσαμε. Γιατί ενώ ξεκινήσαμε τον Οκτώβρη, πολλές ομάδες όπως και η δικιά μου, η οποία χτυπήθηκε πολύ από τον κορονοϊό, δεν παίξαμε όλα τα παιχνίδια. Έχουν γίνει 6 αγωνιστικές. Εμείς είχαμε παίξει τις 3, άλλες ομάδες 4. Ναι. Η δικιά μου η ομάδα αρρωστήσαμε όλοι. Όλοι, ναι. Από εμένα. Όλοι, ναι. Σταματήσαμε για 2 εβδομάδες χωρίς προπονήσεις. Και εσύ.
Κι εγώ, κι εγώ. Πώς γίνεται να μην αρρωστήσω κι εγώ, όταν όλα μου τα παιδιά είναι άρρωστα. Και το πέρασες χωρίς περιπέτειες. Ήταν λίγο δύσκολα. Η πρώτη μου εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη. Είναι σαν μια πολύ βαριά γρήπη, γιατί με ρωτάνε όλοι, αλλά νιώθεις ότι είναι κάτι πιο βαρύ μέσα σου, που λες και ψάχνει κάτι, κάτι κακό να σου βρει για να σε χτυπήσει. Αλλά εσύ είσαι αθλητικός τύπος, έχεις γερή κράση. Ναι, καλό είναι να μην το, να μην το κολλήσουμε όμως. Εντάξει. Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Άρα τώρα εκεί παίζετε εσείς, ας πούμε, δίνετε τα χρεωστούμενα παιχνίδια, έτσι, για να... Τώρα, μέσα στο Δεκέμβριο δίνουμε τα χρεωστούμενα. Το πιο σημαντικό, Κώστα, είναι ότι δεν σταματήσαμε τις προπονήσεις. Α, δεν σταματήσατε. Όχι, όχι. Όλο τον Νοέμβριο, για 1,5 μήνα, κάναμε μόνο προπονήσεις. Αλλά το καλό είναι ότι δεν σταματήσαμε. Και πραγματικά η σκέψη μου είναι όλο αυτό το διάστημα στους συναδέλφους και στις ομάδες στην Ελλάδα, που καταλαβαίνω πόσο δύσκολα είναι και πραγματικά περνάνε μεγάλο ζόρι. Και είναι και πολύ άσχημο τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι, γιατί οι ομάδες αυτές ουσιαστικά δεν ξεκινήσανε καν. Η Α2 έπαιξε λίγα παιχνίδια, η Β, Γ λίγα παιχνίδια, 2-3 αγωνιστικές και δεν φαίνεται και φως τον ορίζοντα. Αυτό, κοίταξε να δεις, το καταλαβαίνω ότι περνάμε μια πανδημία που είναι το άγνωστο, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά το χειρότερο δεν είναι τα παιχνίδια. Είναι ότι ο αθλητής δεν κάνει προπόνηση. Και όταν δεν κάνει προπόνηση, μένει πίσω. Όταν θα ξεκινήσουμε με το καλό οι προπονήσεις, δεν μπορεί άμεσα να μπει το πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Σωστά. Σωστά. Έχει μεγάλο... Θέλει τουλάχιστον ένας μήνας προσαρμογής, γιατί είναι και επικίνδυνο. Για τραυματισμούς και... Έτσι. Τώρα, βεβαίως και εκεί στη Γαλλία εσύ έχεις και λίγο συνηθίσει, έτσι. Ήσουν και Ελβετία, ήσουν και Αυστρία, έτσι, Κρίς, θυμάμαι καλά. Ναι, Αυστρία, όχι Ελβετία. Ήμουνα Τσεχία 2 χρόνια. Γαλλία είμαι από πέρσι. Γαλλία, η πέρσι χρονιά. Φέτος είναι η δεύτερη. Πέρσι είχα πάει στα μέσα της σεζόν. Η ομάδα είχε 2-10 ρεκόρ στον πρώτο γύρο και κάναμε ένα εντυπωσιακό δεύτερο γύρο. Πήγαμε στα play-offs. Τελειώσαμε 7η, αλλά δυστυχώς μας σταμάτησε ο κορονοϊός τον Μάρτιο και δεν συνεχίσαμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε την πιο νεανική ομάδα στο πρωτάθλημα, 22 ετών μέσω όρων. Χάρηκα πολύ που παιδιά πέρσι που παίξανε πήγανε στην ΠΡΟΑ, δηλαδή στην Α1 της Γαλλίας. Και αυτή είναι η χαρά μου, πέρα από τις επιτυχίες βέβαια της ομάδας. Πες μου τώρα ότι έμαθες και γαλλικά. Γαλλικά ήξερα, γιατί πήγαινα... Ναι, και αυτό είναι με βοήθησε πάρα πολύ. Εύκολα, και... όντως είναι εύκολα. Ναι. Εντάξει, δεν... όχι τόσο εύκολα, μια γραμματική λίγο δύσκολη. Το θέμα είναι ότι με βοηθήσανε στο να πάρω την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος, γιατί οι Γάλλοι δεν δίνουν, και καλά κάνουν, και καλά κάνουν, δεν δίνουν άδεια σε ξένους εύκολα να δουλέψουν. Είμαστε μόνο 4 σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Μόνο 4? Ναι. Πέρα από την Α1? Α1, Α2 και η δικιά μας. Ναι. Όλες αυτές τις κατηγορίες έχουν μόνο 4 ξένους. Γιατί ζητάνε, ναι. Έχουν κάποια στάνταρ πολύ δύσκολα και από το πτυχίο και από κάποιες συμμετοχές και επιτυχίες και τη γλώσσα φυσικά. Είδες. Μετά τους λέμε σοβινιστές, αλλά είδες που... Καλά κάνουν όμως. Έτσι. Να, δηλαδή... Προασπίζονται τον μπάσκετ τους και τη δική τους παραγωγική διαδικασία. Ακριβώς, ακριβώς. Του λέει, άμα θες να φέρεις ξένο προπονητή, φίλε, φέρε έναν καλό. Ναι. Φέρε έναν καταρτισμένο. Φέρε έναν καταρτισμένο, μην φέρνεις όποιον να είναι. Ναι. Μάλιστα. Τώρα βέβαια η πατρίδα εδώ προφανώς και σου λείπει, έτσι. Τα παιδιά, η λίγκα, το μπάσκετ. Σίγουρα η οικογένεια μου λείπει, αλλά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει το δρόμο τους. Ήδη πέρσι είχαν φύγει για την Αμερική για σπουδές. Ναι. Έχουν επιλέξει αυτό που θέλουν να κάνουν. Ναι, είναι σίγουρο. Αυτό, Κώστα, όμως, που πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωριέμαι, είναι ότι ενώ πολλοί μου λένε κάτσε εκεί που είσαι, μη γυρνάς ποτέ πίσω. Ναι, απολαμβάνω τη δουλειά μου σαν προπονητής. Ναι. Χαίρομαι ότι υπάρχει δημιουργία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω επιλέξει την γραμμή να είμαι με νέα παιδιά, γηγενή από κάθε χώρα,
να τα βλέπω να προχωράνε, να παίζουν και σε εθνικές ομάδες. Από την άλλη όμως με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, κάπου νιώθω και μπασκετικά εξόριστος. Όχι μόνο τυχερός, αλλά επειδή ναι. δεν μπορούμε να χαρούμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε με τα δικά μας παιδιά, με τις δικές μας ομάδες, με τους δικούς μας φιλάθλους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Γιατί προπονητές, παίχτες υπάρχουν στην Ελλάδα. Πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Άρα λες ότι πρέπει κάποια στιγμή, ξεκινώντας από την κεφαλή, από τους φορείς, από τους αρμόδιους, από τους υπεύθυνους, σιγά σιγά να κάνουμε ένα ολικό, αν ναι. μπορούμε να το πούμε, restart. Μια επανακίνηση πρέπει να γίνει, ολική. Επανακίνηση. Και να αφιερώσουμε χρόνο και υπομονή στην δημιουργία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάδα, ενώ είναι από τις χώρες που έχει και έσοδα, η κάθε ομάδα παίρνει έσοδα, εδώ στη Γαλλία δεν παίρνει. Δηλαδή, ό,τι βγάζουν από τα εισιτήρια και από τους σπόνσορες, έτσι. Ενώ κάθε ομάδα έχει κάποια έσοδα στην Ελλάδα, έχουμε γίνει να είμαστε σαν τα κάτι πρωταθλήματα Ασίας, που παίζει ένας Έλληνας και 9 ξένοι μέσα στο γήπεδο. Θα ανακυκλώνονται αυτοί οι ξένοι χωρίς κανένα κέρδος, απλά θα χάνονται λεφτά από τις ομάδες και δεν θα χτίζεται τίποτα. Αυτό κάνουμε. Σωστά. Εγώ νομίζω βέβαια ότι όλα ξεκινάνε, μπορεί να λέμε από την κεφαλή, αλλά κάπου και στη μέση που είναι οι Έλληνες παράγοντες και κατ' επέκταση η ελληνική κοινωνία, Κρις, από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, μην πας στην πολύ μεγάλη κεφαλή, μην πας πάνω-πάνω. Πήγαινε στην κεφαλή της κάθε ομάδας. Μας λείπουν σύλλογοι. Θυμάσαι πως ήταν παλιά ο κάθε σύλλογος με, με την αγάπη για την ομάδα. Για το... Μας λείπουν αυτά. Ακούω καλά λόγια ότι είστε καλά στον Ηρακλή εκεί, σε αυτό το κομμάτι, ότι κάπως είστε καλά. Υπάρχουν ομάδες που έχουν χάσει την ταυτότητά τους, που είναι το χειρότερο πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και κυρίως βέβαια ο αγαπημένος μας, γιατί σε όλους είναι κάτι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, ο Πανιώνιος, έτσι, που πώς βρέθηκε, πού ήταν. Σαφώς, ο Πανιώνιος. Εγώ 2 φορές γύρισα στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο. Για τον Πανιώνιο. Και... Εντάξει, τι να πω. Και την πρώτη φορά και την δεύτερη. Εγώ γύρισα πραγματικά με το σκεπτικό, γιατί έχω ζήσει όχι μόνο μεγάλες στιγμές, αλλά στιγμές το πώς γεννήθηκε ο Πανιώνιος, με ανθρώπους που λατρέψανε αυτή την ομάδα και είχαν κίνητρο και όραμα. Αυτό το όραμα λείπει από τις ομάδες. Και γύρισα δυστυχώς και είδα πράγματα που δεν ταιριάζουν όχι μόνο στον Πανιώνιο, αλλά δεν ταιριάζουν στο ελληνικό μπάσκετ. Μιλάμε για μεγάλο δυστύχημα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που λες, αυτής της απαξίωσης, έτσι, η οποία ξεκίνησε εκ των έσω. Και βεβαίως και ο Ηρακλής Κρις χτυπήθηκε όχι από μια τέτοια ίσως απαξίωση, αλλά περισσότερο από τα προβλήματα γενικότερα που είχε ο σύλλογος και εσύ τη βίωσε σε αυτή την κατάσταση και στη δύσκολη χρονιά του Ηρακλή το 2011. Έτσι, δηλαδή... Σε δύσκολη χρονιά, Κώστα, όμως, να σου πω κάτι, διέκρινα ότι υπήρχε ακόμα η φλόγα, υπήρχαν άνθρωποι. Ναι. Η ομάδα πήγε χαμηλά, αλλά υπήρχαν άνθρωποι τριγύρω που μπορούσαν να κρατήσουν ζωντανό αυτό το όραμα. Ναι. Έφτασε χαμηλά, αλλά ξαναστήθηκε στα πόδια. Μερικές φορές είναι καλύτερα να πηγαίνεις ένα βήμα πίσω για να πας μετά μπροστά. Σωστά. Εντάξει, τώρα έχει την τύχη ο Ηρακλής και έχει έναν άνθρωπο που είναι old school, Chris. Είναι από αυτούς που λες τους ρομαντικούς που κρατάνε τις αξίες. Ναι. Που έχει και ο άνθρωπος λίγα χρήματα και τα δίνει και μπορεί και έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ωραία. Δεν είναι μια κατάσταση super, όχα man a man. Είναι μια κατάσταση όμως καλή, έτσι. Δηλαδή, δεύτερη χρονιά τώρα είναι μια καλή κατάσταση. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, Κρίς, ήδη. Σε καλωσορίζουν πολλοί φίλοι, χαίρονται που σε βλέπουν και τα λοιπά. Δώσε χαιρετίσματα στον Κρίς, λένε οι περισσότεροι. Και σχολιάζουν βεβαίως αυτά που συζητάμε. Λέει ένας φίλος τώρα κάτι ρηξικέλευθο, ότι δύο μεγάλοι έχουν μεγάλη ευθύνη, έτσι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Για να γίνει επανεκκίνηση, λέει, πρέπει να μείνουν έξω, λέει, οι δύο μεγάλοι για 5 χρόνια. Είναι λίγο ακραίο αυτό. Ακραίο είναι γιατί οι δύο μεγάλοι υπήρχαν πάντα στο μπάσκετ. Οι δύο μεγάλοι υπήρχαν πάντα. Είτε ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε ήταν Άρης ΠΑΟΚ πιο μετά, υπήρχαν πάντα οι δύο μεγάλοι. Οι μικρές ομάδες ήταν αυτές που
δίνανε τους παίχτες. Από τις πιο χαμηλές ομάδες βγαίνανε παιδιά και προωθούνταν μετά πιο ψηλά. Και στα καλά μας χρόνια δηλαδή του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή και του Πανιωνίου και του Περιστερίου και του Παγκρατίου και του Αμαρουσίου και πάντα είχε και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και πάντα. Και δεν γίνεται να μην υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται. Και τότε κάναν τα δικά τους με διαιτητές, με φαγωμάρες, με ο πιο δυνατός, με παρασκήνιο κτλ. Αλλά... Με υιοθετημένα παιδιά, με ελληνοποιήσεις, όλα. Πάντα υπήρχαν αυτά. Εντάξει, τότε, αλλά... Έχει χρόνια που τα κάνουν, αλλά τώρα... Θα ότι λειτουργούσε το μπάσκετ αλλιώς, Κώστα. Και τότε, άμα θυμάσαι, τη δεκαετία του 80, πριν τη χρυσή δεκαετία του 90, τότε που χτίστηκε το μπάσκετ, ναι. Δεν παίζανε ξένοι. Παίζανε μετά δύο Έλληνες, δύο ξένοι, μέχρι το 2000 και. Σωστό. Σωστό. Τότε, αν παίζανε έξι ξένοι, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η εξέλιξη πολλών παιδιών από εμάς. Ναι. Ότι στο σημερινό πρωτάθλημα κρίνεις ότι είναι που έχουν πέσει και τα οικονομικά δεδομένα, είναι πιο χαμηλά δηλαδή και τα budget και η ποιότητα κατ' επέκταση. Κρίνεις ότι είναι πολλοί έξι ξένοι, οι έξι Αμερικανοί κυρίως τώρα, για τα τωρινά δεδομένα της Basket League. Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Όχι ότι πρέπει να μειωθούν πάρα δραματικά, τουλάχιστον τέσσερις να υπάρχουν, έτσι ώστε πάντα να υπάρχει και ένας Έλληνας μέσα στην πεντάδα. Αλλά απ' την άλλη δεν είμαι, Αντώνη, της άποψης ότι πρέπει να χαρίζονται θέσεις στους Έλληνες. Πρέπει να χαρίζονται ευκαιρίες. Και όποιος αξίζει να... Ωραίο αυτό. Ωραίο το είπες αυτό, Κρίς, έτσι είναι πραγματικά. Γιατί πολλές φορές λέμε να παίξουν τα Ελληνόπουλα, να παίξουν τα Ελληνόπουλα. Αλλά τα Ελληνόπουλα πρέπει και να μην περιμένουν να τους δοθεί. Πρέπει να το κερδίσουν. Πρέπει να το κερδίσουν, μπράβο. Έτσι. Γιατί λέμε Ελληνόπουλο, ταλαντούχο, Ελληνόπουλο, ταλαντούχο, μερικές ώρες και εκ της ανυπαρξίας των ξένων και των πιο μεγάλων ορισμένα παιδιά βρίσκουν πιο εύκολα ίσως την ευκαιρία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να την κερδίσουν, έτσι. Να την κερδίσουν. Να πείσουν τον προπονητή να παίξει. Τώρα, λέει ένας φίλος, καλησπέρα Κώστα, κάνε λέει κανακονέ, να φέρουμε λέει τον Νίκο λέει στην ομάδα. Μακάρι το παιδί να ανεβαίνει διαρκώς χαιρετισμού στην παρέα. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, Κρίς, και εσύ φυσικά σαν πατέρας, αλλά και σαν άνθρωπος του μπάσκετ, να, για την πορεία του Νίκου, γιατί ο Νίκος είναι από αυτά τα παιδιά που όντως το κέρδισε και το κερδίζει τώρα, έτσι, στην Α1 παίζει με θηρία. Ναι. Κοίτα, δεν θέλω να πω πολλά για τον Νίκο. Είναι ένα παιδί που είναι πραγματικά ταμένο στο να παίξει μπάσκετ, το λατρεύει, η μόνη του σκέψη είναι αυτή και δουλεύει ασταμάτητα συνέχεια. Έχει στόχο, έχει κίνητρο και μακάρι να έχει την υγεία και την τύχη να πάει ψηλότερα. Όμως υπάρχουν και άλλα παιδιά τέτοια, γιατί ακολουθώ από μικρά που παίζει και εκείνος και ο αδελφός του, όλους τους συνομήλικους και πάνω κάτω σε αθλητική. Υπάρχουν παιδιά που αξίζουν να παίζουν και δεν παίζουν. Ναι, μεν υπάρχουν... Λέμε ότι πρέπει να πάρουν με την αξία τους τα παιδιά την ευκαιρία, αλλά υπάρχουν και παιδιά που δεν παίζουν. Και μακάρι, όπως είχε την τύχη τώρα ο Νίκος, γιατί του την έδωσε και ο σύλλογος, έτσι, την ευκαιρία. Α, σωστά. Ναι, μεν παίζει, αλλά πήρε και μια ευκαιρία από το σύλλογο και από την γραμμή του σύλλογου. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει σε όλες τις ομάδες. Γιατί υπάρχουν παιδιά που μπορούν να μπουν μέσα στο γήπεδο. Ναι, αλλά ο Ιωνικός, και αφού καλησπέρισω και τον Πάρη Τσελεπίδη στην παρέα μας. Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους τους coach. Καλησπέρα. Αντώνη Κλήτο. Γεια σου, Πάρη. Ο Ιωνικός coach όμως, ενώ μπορούσε και μπορούσε να έχει τον Νίκο σε μια θέση τρίτης επιλογής, δεύτερης επιλογής στο 4 κτλ., δεν πήρε εκεί κάποιον παιχταρά μπροστά του, έτσι. Δηλαδή, η θέση... η ομάδα την έδωσε στον Νίκο και νομίζω ότι ο Νίκος θα καταφέρει μια χαρά. Ναι, είναι αυτό που λέμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά και οι δύο ξένοι νομίζω στην ουσία τεσσάρια είναι κι αυτοί. Ναι, και ο Χόλογολ και ο Φιτσπάτρικ. Ναι. Και μπήκε κι άλλος ένας αξιόλογος παίχτης ψηλό στην ομάδα τώρα, ο Λουκάς. Λουκάς. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να δείξεις ότι αξίζεις. Να το κερδίσεις. Ναι. Πάρη, πώς τον βλέπεις τον Κρίς, σε καλή κατάσταση είπα ότι είναι. Νομίζω ότι είναι έτοιμος να παίξει. Αυτό είπα και εγώ, στεγνός.
Βέβαια. Κρίση εκεί κανένα διπλό, δεν κάνατε με τους βετεράνους τους Γάλλους. Τώρα επειδή τα πράγματα έτσι δεν γίνεται, αλλά γενικά οι Γάλλοι, ξέρεις ότι είναι λαός που αγαπάει όλα τα ομαδικά πρωταθλήματα. Έχουν πάρει παγκόσμιο τίτλο σε όλα τα ομαδικά αθλήματα που υπάρχουν. Το ράγκμπι και τα λοιπά, όντως. Στο βόλεϊ. Το ράγκμπι είναι το νούμερο ένα άθλημα εδώ πέρα, στην Νότια Γαλλία. Παντού ράγκμπι. Εκεί είναι και λόγω Πυρηναίων και Ισπανίας και τα λοιπά, έτσι. Το αγαπάνε ναι, πάνω. Είναι η περιοχή, ναι. Είναι η περιοχή. Οπότε έχω την εντύπωση ότι κι εσύ σιγά-σιγά μη μας φύγεις και πάρεις τα κόλπα του ράγκμπι, έτσι, και παίζεις δυνατές άμυνες. Εκεί τι μπάσκετ παίζεται, Κρίς? Εσύ τώρα εκεί σκεπτόμενο και τα λοιπά, ελληνικό? Δεν υπάρχει σκεπτόμενο μπάσκετ. Σκεπτόμενο, κοίτα, από ποια άποψη. Το μπάσκετ έχει αλλάξει ο σωματότυπος, ναι, αλλά και η προπόνηση, η άθληση. Οι αθλητές έχουν γίνει, οι παίχτες έχουν γίνει πολύ καλοί αθλητές. Ειδικά οι Γάλλοι, πόσο μάλλον οι Γάλλοι, που πάντα είχαν την αθλητικότητα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό δεν πρέπει να κοπεί το μπάσκετ, αυτή η ταχύτητα. Απλά πρέπει λίγο να μπουν κάποιες αρχές στην ταχύτητα εκτέλεσης. Σωστά. Σωστά. Ο φίλος μας ο Παντελής ρωτάει, καλησπέρα στον coach, τα φιλιά από τη Ρόδο. Ρωτάει αν θα ξαναπήγαινε στο Μεξικό και ευτυχώς λέει, χαριτολογώντας που ο Νίκος λέει, δεν του έμοιασε, λέει, είναι καλύτερος. Νωρίς είναι ακόμα. Στο Μεξικό θα πήγαινα, αλλά όχι στη συγκεκριμένη πόλη που δεν το ψάξα πολύ και ήταν η πόλη με τα δύο μεγάλα καρτέλ ναρκωτικών που υπήρχαν και... Καλά στόχευσες, δεν υπάρχει. Και ήταν πραγματικά όπως στις ταινίες. Ναι. Ναι. Φυσικά οι άνθρωποι δεν φταίνουν. Ο κόσμος, ο Μεξικάνος, είναι πάρα πολύ ωραίος λαός. Είναι... Κορεκαμίνος, νομίζω κάτι τέτοιο. Κορεκαμίνος ήταν η ομάδα, ναι. Η πόλη? Βικτόρια. Βικτόρια, το όνομα της κόρης μου. Σοβαρά. Και εκεί, συγγνώμη, εκεί κυκλοφορούσες, Κρίς, έβγαινες? Όχι, μετά τις 9 το βράδυ είχε μόνιμο lockdown για μια ζωή εκεί, γιατί... εκεί κυκλοφορούσαν άλλοι το βράδυ. Ούτε στο Μεντεγίν δεν γίνεται αυτό. Και προπονήσεις και τα λοιπά, αγώνες? Όχι, όχι, όλα καλά. Μέσα στο γήπεδο όλα, ναι, μια χαρά. Εκτός από μια φορά που με είχαν κλέψει, αλλά όλα τα άλλα καλά. Τι σε είχαν κλέψει, στα αποδυτήρια? Όχι, μετά το μάτς που έρχονται για φωτογραφίες και τέτοια... Δεν πήρα χαμπάρι. Πάει το πορτοφόλι. Με πληρήσανε, ναι. Πω, φοβερή εμπειρία, ε. Είναι εμπειρία ζωής. Αλλά άλλο μπάσκετ, είχε πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά, και εκεί υπάρχουν χρήματα. Ναι. Ήταν ο βασικός λόγος που πήγα. Και από τους λόγους που πήγα, έτσι. Ναι, εντάξει. Και σίγουρα είναι ένα άλλο μπάσκετ, λίγο πιο πολύ αμερικάνοι. Ελεύθερο. Ναι. Μάλιστα. Είσαι εκεί στη Γαλλία, τι λένε για το, εκεί που είσαι εσύ τουλάχιστον, τι λένε για το ελληνικό μπάσκετ, εισπράττεις κάτι? Το έχουν ψηλά. Το έχουν σε εκτίμηση. Έχουν σε εκτίμηση τους Έλληνες παίχτες. Πάντα υπήρχε η κόντρα με την Ελλάδα, με τις εθνικές ομάδες. Τους έχουμε πάρει μεγάλες νίκες, που δεν έχεις ξεχαστεί ποτέ. Υπάρχει τώρα εκτίμηση να προπονητή. Πώς? Τώρα μας κερδίζουν όμως τα τελευταία χρόνια. Μας έχουν βρει... Ναι, τώρα είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Και θεωρούν... Εκτιμούν τον Έλληνα προπονητή, όπως είπες. Πολύ. Και τους Έλληνες παίχτες σε θέμα νοοτροπίας. Ναι. Τους γνωστούς παίχτες που έχουν παίξει. Έχουν και αυτή την τάση που έχει όλη η Ευρώπη να μας θεωρεί... πολύ μπασκετικά έξυπνους, τακτικιστές, μεθοδικούς κτλ. Ναι. Μας θεωρούν ακόμα έτσι και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση αυτή. Μάλιστα. Άρα δεν είναι τυχαίο που όλοι εσείς οι καλοί Έλληνες προπονητές είστε έξω? Νομίζω ότι ταιριάζει ότι σε πρωταθλήματα έτσι με πάρα πολύ ταχύτητα, με πάρα πολύ αθλητικότητα, μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος και να βάλει κάποιες αρχές. Βάλε. Οπότε γίνεται ένα ωραίο μείγμα που και αποδίδει.
και που δυσκολεύει τους άλλους, γιατί οι άλλοι μόνο τρέχουν, ενώ εσύ τρέχεις με μυαλό. Υπάρχει μια πειθαρχία, υπάρχει λίγο περισσότερη αφοσίωση στην άμυνα που δεν δίνουν, δηλαδή το γρήγορο παιχνίδι σε κάνει να αποσπάσει από ναι. την αμυντική σου, ας πούμε, προσήλωση. Όμως βλέπουν ότι φέρνει αποτελέσματα όταν μπορείς και εξισορροπείς το παιχνίδι και στις δύο πλευρές, άμυνα και επίθεση. Σωστά. Να μας πει ο Κρις, λέει, πώς βλέπει τον Ηρακλή, που ήταν παλιά προπονητής μας, λέει, ένας φίλος. Ένας φίλος ρωτάει κάτι τον Αντώνη, θα πούμε τα ρεπορταζιακά μετά. Πες μας για Ηρακλή, Κρις, και πες μας και για Άρη και ΠΑΟΚ. Εδώ στην Μπασκετομάνα, ξέρεις, εμείς κάθε χρόνο το παλεύουμε, λίγο up, λίγο down. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ που σίγουρα παρακολουθείς? Κοίτα, ο Ηρακλής έχει ένα roster πολύ καλό, θεωρώ. Δεν είναι άσχημο. Τώρα, αν γίνουν κάποιες προσταφερές, είναι λογικό, γιατί είναι μια ομάδα που είναι σχετικά καινούρια, έτσι. Δηλαδή, με τόσους νέους παίχτες, δεν μπορείς να βγάλεις άμεσα. Δηλαδή, μετά τον πρώτο γύρο θα μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς ένα-δύο πραγματάκια που χρειάζεται μια ομάδα για να πάει ακόμα καλύτερα. Έχει την άβρα, έχει μια υγεία που βγάζει. Νομίζω είναι σε καλή σειρά ο Ηρακλής. Πού να έχει και κόσμο, στο γήπεδο. Ναι, εντάξει. Θα ήταν ένα έξτρα ακόμα. Είναι μεγάλη όθηση, αν και μερικές φορές. Κώστα, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το μάτς που είχαμε κάνει δύο νίκες σερί και το μάτς με τον Άρη που διακόπηκε. Που... Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανά, δηλαδή. Με το Δαμιανίδη. Ναι. Αντώνη, το θυμάσαι? Βέβαια, εκεί ήμουνα. Άλλη μια προβοκάτσια σε βάρος του Ηρακλή, Αντώνη. Πώς τα χάσαμε το μάτς, ήμασταν 10 πόντους πάνω όταν διακόπη. Μετά γύρισε όλο. Ναι. Και έτσι πέσαμε τώρα, κακά τα ψέματα, μεταξύ αυτών δηλαδή, έτσι, και εκείνο το μάτς. Και μετά κέρδισε. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Πώς? 10 πόντους έληξε εκείνο το μάτς, μετά γύρισε υπέρ του Άρη. Ναι, μετά χωρίς κόσμο, γύρισε. Ακόμα το θυμάμαι μια φωτοβολίδα που έφυγε δίπλα μου. Ωραία, Αντώνη, πάλι προβοκάτσια, ρε φίλε. Τι προβοκάτσια, δίπλα σε εμάς ήταν η επίσημη τώρα στα δημοσιογραφικά και έρχονται διάφορα προφανή. Κρις, τότε ποιους ξένους είχες, θύμισέ μου, είχαμε. Είχαμε ένα ξένο που θεωρώ είναι από τους καλύτερους ξένους που έχουν περάσει από τον Ηρακλή και γενικά, το Σμούς. Είχαμε το Σμούς. Σμούς Πάρκερ, ναι. Πρόλαβες το Σμούς, ήσουν και εσύ πριν φύγει. Ναι, ήρθα λίγο. Μόλις ήρθα, κάναμε δύο νίκες αμέσως. Μέσα στη Ρόδο και με την Καβάλα. Μετά έφυγε, όπως φύγανε και άλλα παιδιά. Είχαμε πολλά θέματα. Αλλά τεράστιος παίχτης. Στη Ρόδο ήταν με το φοβερό παιχνίδι του Κοντού, του Κόλεμαν, αν θυμάμαι καλά. 9 τρίποντα. Που είχε βάλει 8-9 τρίποντα, τι είχε βάλει, κάτι για ένα τρελό. Ναι, και ήταν καλός ο Κολοσσός, με αδελφό Καλάθη, με παπά Σφαιρόπουλο. Είχε καλή ομάδα, ναι. Με 7 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω. Ναι. Ωρε, Κρις, τι χρονιά ήταν και αυτή, ρε φίλε, τι ζήσαμε. Ναι. Εγώ ήρθα Φεβρουάριο, βέβαια, εντάξει. Φεβρουάριο. Ήταν το πρώτο μου. Ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία σαν πρώτο προπονητή να δουλέψω. Και ο τότε χορηγό, ο χρηματοδότη, μου λέει. Κούση, πήραμε Αμερικάνο προπονητή. λέω, πρόεδρε, ποιο πήραμε? Το Χουγκάν, μου λέει, το Χουγκάν. Α, πολύ καλός, λέω, πολύ καλός. Τι να πεις τώρα, μόνο από αυτό καταλαβαίνεις τι ζήσαμε. Αλλά είχαμε τον Σμούς Πάρκερ που πραγματικά η εμπειρία μαζί του και εγώ όσο τον έζησα, ήταν Κρις κάτι φοβερό, έτσι. Παρά το ότι ήρθε όπως ήρθε και τα λοιπά, είναι ένας παίκτης NBA πλάστα τότε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πες μας και για ΠΑΟΚ και Άρη τώρα. Τους βλέπεις, τι γίνεται? Είναι σε δύσκολη θέση. Ο ΠΑΟΚ λίγο καλύτερα τώρα και ο Άρης... Ο ΠΑΟΚ καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ... Μ' αρέσουν και οι παίκτες. Και το ρόστερ έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες. Δηλαδή, έχει παιδιά. Χάρηκα πολύ για τον Τσαλμπούρη, που αυτό το παιδί πρέπει να βρει κάπου μια στέγη που να τον βοηθήσει να δείξει κάποια πράγματα, ένα πολύ ψηλό παιδί με ένα πολύ καλό σουτ, έτσι ώστε να δείξει κάτι. Σίγουρα έχει αδικήσει και αυτό στον εαυτό του, έτσι, μην τα βάζουμε όλα. Αλλά εννοείται. Αλλά είναι ακόμα, είναι 24, 23, 24 χρονών, είναι μια ηλικία που οι ψηλοί παίχτες θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω.
για να δείξουμε. Το coach είναι ότι τον αναγνωρίζει και ο ίδιος. Έδωσε μια συνέντευξη στον Ρεσάκη σήμερα και είπε, είχαν εντύπωση αυτό, ότι το θέμα είναι να έχω διάρκεια, λέει, όχι να κάνω απλά κάποιες εκρήξεις. Όπως πολύ σωστή δήλωση. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε όντως. Ναι. Και καλό είναι τα παιδιά να παραμείνουν πρεσβειωμένα. Έτσι. Ναι. Και θεωρώ ότι και ο Άρης, ο Λεκογιάννης, είναι ένας προπονητής που μπορεί να φτιάξει σύνολο δυνατό και νομίζω θα τα πάει καλά. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, Κρις, θα καταλάβει για ποιο Βαγγέλη λέω, λέει συγχαρητήρα και στη σύζυγο του Κρις, τη Σόνια, παλιά παίκτρια του Απόλλωνα Καλαμαριάς του Παναθηναϊκού, που είναι βράχος για την οικογένεια και τα παιδιά του, από τη στιγμή που ο Κρις έλειπε συνέχεια στο εξωτερικό. Τους θερμούς χαιρετισμούς σε όλους από εμένα. Βαγγέλης Πουλιάν. Άλλος ένα σουτέρ. Άλλος ένα σουτέρ. Άλλος ένας και τώρα... Και καμιά φορά και στο δικό του καλάθι, αλλά δεν πειράζει. Έρε, Κλήτο. Κρις. Τώρα λείπουν σου τέρσα και εσάς. Κακά τα ψέματα. Πλάκα, πλάκα. Λείπουνε και πρέπει να οπωσδήποτε να γίνει κάτι με αυτό. Πρέπει να δοθεί ευκαιρία. Το σούτ είναι κάτι που όχι μόνο δουλεύεται. Το έχει ο αθλητής. Το πιστεύει. Σαφώς θέλει και προπόνηση. Είναι επανάληψη. Αλλά η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και η καλή ψυχολογία πρέπει να δοθεί και από τους προπονητές. Εσύ με τον Νίκο νομίζω και πρέπει να το έχεις πει λίγο αυτό το θέμα, να το έχετε συζητήσει, γιατί ο Νίκος τακ-τακ-τακ τα βάζει τα σουτάκια του. Ναι, πάντα πίστευε το σουτ και καλά κάνει. Είναι θέμα ψυχολογίας. Πρέπει να το πιστεύεις το σουτ. Έτσι καλώς το μοντέρνο τεσάρι πρέπει να έχει καλό σουτ, έτσι. Δεν μπορείς να σε παίξεις τώρα πλέον χωρίς σουτ. Έτσι όπως έχει ανοίξει το γήπεδο με τις καλές αποστάσεις, με το πολύ τρέξιμο, θα σου έρθει μπάλα στα χέρια και θα είσαι μόνος. Πρέπει να μάθεις, πρέπει να σου αρέσει. Έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, για τον Άρη ποια είναι η εικόνα σου, Κρις? Ο Άρης δείχνει ότι έχει θέματα πέρα από το γήπεδο, και δεν μιλάω για τα οικονομικά, όπως έχουν πολλές ομάδες, δεν έχει αυτή την... το μέταλλο δείχνει ότι όταν πάει το μάτς λίγο σε κόντρα, λίγο πέφτουνε. Δηλαδή, πρέπει να έχουν θέματα στο μυαλό τους, δεν δείχνει συνοχή σαν ομάδα. Πέρα από τα αγωνιστικά που δεν είχε και την άνεση να πάρει επιλογή από τη... Ξέρω, έτσι, να μπορεί να διαλέξει από μια μεγάλη γκάμα παιχτών, έτσι, έχει με τις απαγορεύσεις των μεταγραφών. Θα είναι δύσκολη η χρονιά. Ναι, θα είναι δύσκολη πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι έχει το DNA αυτό που λέμε, έτσι, και τη φανέλα. Και τη συσπήρωση πάντα τη βγάζει ο Άρης στα δύσκολα. Εγώ αυτό ξέρω και αυτό νομίζω θα γίνει και φέτος, Κρις. Συμφωνώ, η φανέλα είναι... κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ο Άρης μας έκανε να αγαπήσουμε τον μπάσκετ όλη την Ελλάδα, τη δεκαετία του 80. Όμως δεν μπορούμε να μένουμε μόνο εκεί. Δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στο χθες. Υπάρχει και το αύριο. Ναι, βέβαια. Η φανέλα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να βάλουμε και κάτι μέσα στη φανέλα για να παίξει. Ένα γνωμικό λέει, coach, ότι το παρελθόν πρέπει να το χρησιμοποιείς σωστά. Όχι ακριβώς. Απλά να κολλημένος αυτό, έτσι. Να μην μένεις αυτό, έτσι είναι πράγματι. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα, Κρις, εσύ έπαιξες και όπως είπες και στα ωραία χρόνια του ελληνικού μπάσκετ και σε μια ομάδα που όλοι συμπαθούσαμε, έτσι, στον Πανιόνιο, στα καλά του. Έπαιξες βέβαια μετά και αλλού και στον Παπάγο και στη Λάρισα, από ό,τι θυμάμαι. Δύο χρόνια στη Λάρισα, στον Παπάγο, στη Νιαρίς δύο χρόνια, σε πολύ καλή ομάδα της Νιαρίς. Και στη Νιαρίς. Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια, άλλο μπάσκετ τότε? Θυμάμαι αυτό που είπαμε πριν, ότι λείπει από το ελληνικό μπάσκετ, ότι κάθε ομάδα είχε μια διοίκηση που λάτρευε την ομάδα. Υπήρχαν οπαδοί, φίλαθλοι, που αγαπούσαν την κάθε ομάδα. Από τη Νέα Ρίστα, από τη Λάρισα, από τον Πανιόνιο, μέχρι τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τον Άρη, όλες οι ομάδες. Ο Ηρακλής, η Πάτρα, ομάδες με κόσμο. Έτσι. Είχανε όραμα, είχανε, και φυσικά υπήρχανε και παίχτες. Εκτός το ότι σαφώς ήταν πιο πολύ οι Έλληνες πρωταγωνιστές,
ήταν και τα οικονομικά δεδομένα τέτοια που ερχόντουσαν τεράστιοι ξένοι αθλητές που παίξανε στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι ότι ήσουν και στην ομάδα του Κυπέλλου του Πανιωνίου, έτσι, ναι, το 91, 92, 90, πότε ήταν, ναι, το 91. Το 91 ήταν, το 91, λίγες μέρες μετά την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού κυπέλλου του ΠΑΟΚ, παίξαμε τον τελικό στο ΣΕΦ, ένα απίστευτο τελικό, με μια ομάδα δεκάδα τότε, κατεβάζαμε δεκάδα, όχι δωδεκάδα, οι 7 από τους 10 ήμασταν βγαλμένοι από την Ακαδημία του Πανιωνίου. Φοβερό. Φάνησε έτσι, Χρήστο. Δύο ξένους τότε, coach, έτσι, νομίζω ίσως... Ένα. Και τότε ήταν ένα. Ήταν ο Χάτσον, ο Τζον Χάτσον. Και είχα μάλλον έναν, τον Μπένατσεκ, στην Ευρώπη, όταν πέρασε. Α, μπράβο, ναι, σωστά. Και ο Πάο, ποιον είχε κλειτό? Τον Μπάρλο. Ένα τον Μπάρλο. Τον Μπάρλο, πω... Νομίζω στο τελικό με τον Πανιόνιο είχε τον Κουκ. Όχι, όχι, ο Μπάρλο. Το Μπάρλο ήταν το μετά. Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Πεντάδα, Κόρφας, Πρέλεβιτς, Μακαράς, Μπάρλο, Φασούλας. Πω... Πριν ήταν ο Κουκ, σωστά. Και παίξατε παιχνιδάρα τότε, θυμάμαι, Κρίστο. Θυμάμαι τον τελικό. Έτσι. Πάνης και τα λοιπά. Ο Γάσπαρης, έπαιζε. Ο Γάσπαρης, ναι. Φοβερά χρόνια. Ο Μπένατσεκ Ελλάδα δεν έπαιζε. Ο Μπένατσεκ έπαιξε μετά, που μπήκαν οι δύο ξένοι. Έπαιξε κανονικά. Πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός. Πεχτάρα. Τώρα μιλάμε για παιδί 2-7 που παίζε 3. Είχε πάρει πρωτάθλημα με την Μπόσνα σε Ράγεβο. Στην Ιουγκοσλαβία. Και είχα την τύχη να το συναντήσω στην Τσεχία, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια τώρα δουλεύει σαν προπονητής και παίξαμε και αντίπαλοι και δύο χρόνια τα λέγαμε. Α, είναι προπονητής. Φαντάσου, αυτός έπαιζε Εθνική Ιουγκοσλαβίας. Στην Ενωμένη. Τι παίκτη έπρεπε να είσαι για να παίξει την Εθνική Ιουγκοσλαβία. Στην καλή. Έτσι, Ευρώπη. Στην καλή. Α, Κρίς, είναι προπονητή στην Τσεχία, ο Μπένατσεκ. Ναι, ναι, είναι στην Τσεχία πολλά χρόνια. Να πούμε ότι ήσουν στην ομάδα τη Πράγα, εσύ, έτσι. Δύο χρόνια, ενάμιση. Ήμουνα τον πρώτο χρόνο στην USK Πράγα, η οποία είναι η παλιά Σλάβια Πράγα που παίξε με την ΑΕΚ στον τελικό. Και τότε είχε γίνει και μια εκδήλωση που είχα πάει, την είχε κάνει και με τη συμμετοχή της ελληνικής πρεσβείας. Προβλήθηκε η ταινία σε κινηματογράφο στην Πράγα του 1968 και είχα την τύχη, δηλαδή πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί είδα την ταινία δίπλα μου, ήταν οι περισσότεροι που ζουν βέβαια παίχτες στη Σλάβια, οι οποίοι βλέπαν το μάτς, την ταινία, κλαίγανε, το βλέπαμε πρώτη φορά και χειροκροτάγανε σαν φίλαθλο. Ναι. Απίστευτο, ναι. Ο Ζίντεκ, όλοι. Ο Γύρι Ζίντεκ. Άλλη κουλτούρα, έτσι. Άλλη κουλτούρα. Ναι. Άλλη κουλτούρα, άλλοι άνθρωποι. Και συγκλονιστική εμπειρία πρέπει να ήταν και για σένα και εκεί, στην Πράγα. Πάρη, ναι. Βρήκε τίποτα καλό υπό Ευρώπη, για να ρωτήσει τον Κρίς. Έχω σημειώσει πάρα πολλά, βέβαια, τώρα, όση ώρα μιλάτε. Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να είμαι και από το ξεκίνημα της κουβέντας, αλλά δεν γινόταν λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο Κρίς, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν να τον είδα στο τελευταίο δεκάλεπτο που έτυχε να πάω στο Ιωνικό Σιρακλής, πρέπει να ήταν στο κλειστό του Πλάτωνα. Ναι, ήταν στη διακοπή που είχαμε το Νοέμβριο. Είχα έρθει για λίγες μέρες και πήγα, είδα λίγο το. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να πεις να είδες αυτό το παιχνίδι και λόγω του γιου σου και λόγω του. Και λόγω του Ηρακλή. Να πούμε ότι η ταινία την οποία είδες είναι πραγματικά για Όσκαρ, θα έλεγα εγώ. Είναι πάρα πολύ καλά γυρισμένη και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οποιοδήποτε την παρακολουθήσει και θα μάθει ιστορία. Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία. Θα συγκινηθεί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν φυσικά δεν το σχολιάσατε, δεν το συζητήσατε με τον Κρίς και πριν μπω στην παρέα σας. Ναι. Θεωρείς, Κρίς, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορέσει να γίνει ξανά χρήσιμο για τους ίδιους τους Έλληνες παίκτες, αν μπει ένας όρος, όπως ενδεχομένως στη Ρωσία ή και σε άλλες χώρες, γιατί έχεις βρεθεί στο εξωτερικό, να είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός ή δύο Ελλήνων στην πεντάδα, να μην βλέπουμε δηλαδή ένα σκηνικό στο παρκέ να είναι 9 ή 10 ξένοι συνολικά και από τις δύο ομάδες. Κάποιοι το έχουν αυτό, νομίζω. Ναι, υπάρχουν αρκετές χώρες και στην Κύπρο που ήμουνα υπήρχε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να μειωθούν
Γιατί δεν είναι μόνο ο αγώνας, είναι και η προπόνηση. Όταν παίζουν 6 ξένοι, σημαίνει ότι στο διπλό, στο 5-5, θα είναι μόνο 4 Έλληνες μέσα στην προπόνηση. Έτσι. Θα προπονούνται μόνο 4 Έλληνες. Έτσι είναι. Έτσι πάει. Πρέπει το ένα να είναι... Αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι, να βγάλεις μια απόφαση. Το άλλο είναι, ξεκινάει μέσα από το σύλλογο και πώς πρέπει να κάθε ομάδα να αρχίσει να χτίζει και να κάνει πλάνα για σημαντικά για το μέλλον, με νέα παιδιά. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα είναι μια ανακύκλωση ξένων παιχτών, παίχτες και προπονητές που κοιτάνε μόνο την επόμενη ή 2-3 εβδομάδες αγωνιστικές, γιατί φοβούνται μη φύγουνε και δεν θα κάτσει να ρισκάρει με το νέο το παιδί που θέλει υπομονή, πρέπει να το στηρίξει στα άσχημά του παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι, ένα πλάνο που θέλει μεγάλη σκέψη και δουλειά. Πρέπει οι σύλλογοι να σταθούν στα πόδια τους από την αρχή. Έτσι είναι, πράγμα. Και όχι με... στην ουσία περνάνε η σεζόν, χάνονται λεφτά. Σήμερα θα παίζει ο Τζον και ο Τζιμ, του χρόνου θα παίζει ο Πίτερ και ο... δηλαδή, αυτό γίνεται όμως, Κώστα. Έτσι, έτσι. Αλήθεια λες. Και θα φτάσουμε το καλοκαίρι που θα έρχονται οι εθνικές ομάδες και δεν θα μπορούμε η εθνική μας ομάδα να έχει επιτυχίες. Όχι επιτυχίες, δεν θα μπορεί να βγει να σηκώσει κεφάλι. Γιατί πλέον ο χάρτης ο μπασκετικός έχει αλλάξει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες πλέον που ανεβαίνουν, τα νέα παιδιά που έχουν εμπειρίες, παίζουν. Και είναι δύσκολο μετά εμείς να αντιμετωπίσουμε τέτοιες χώρες, όταν οι δικοί μας ναι μεν ταλαντούχοι με φιλότιμο παίχτες είναι παγκίτες 10 μήνες και τα άλλα παιδιά είναι παιγμένα. Σωστά. Είναι δύσκολο αυτό. Γενικά είσαι αισιόδοξος για το ελληνικό μπάσκετ, για την εθνική κτλ. Είμαι αισιόδοξος όχι για το κοντινό μέλλον. Είμαι αισιόδοξος γιατί υπάρχει μπάσκετ στην Ελλάδα. Αγαπάμε το μπάσκετ. Υπάρχει ο παίχτης, υπάρχει ο προπονητής, ο κόσμος, ο φίλαθλος. Μπορεί να είμαστε λίγο, ξέρεις, λίγο γκρινιάριδες, λίγο, αλλά δεν μπορούμε χωρίς μπάσκετ. Το αγαπάμε. Είναι μέσα στο αίμα του Έλληνα. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Απλά πρέπει να μπει μια κατεύθυνση και μια πειθαρχία σε κάποιους κανόνες. Και ένα πλάνο. Αυτά τα τρία. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα και βεβαίως να μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο από εδώ και στο εξής. Ένας φίλος μας λέει, καλά παιδιά, λέει, τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα, λέει, με τον Γκρις και τη βάλατε, λέει, πάνω, λέει, στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Να πούμε ότι όντως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πάρει με τη Ρεάλ, νομίζω, έτσι, και χάνει. Βέβαια, εμείς απαντάμε σαν εκπομπή και σαν προσπάθεια ότι η Ευρωλίγκα βάζει τα παιχνίδια της πάνω στην εκπομπή. Μπορείς να τα βάλει όλα το απόγευμα. Η Ευρωλίγκα έμαθε ότι έχουμε χουγκά στην εκπομπή και άλλαξε την ώρα και το έβαλε πάνω μας. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον κυνηγά, είναι στους 12, 43-31 προηγείται. Η Ρεάλ άνοιξε την διαφορά. Πάντως, επειδή είπε ο Κρίσης ότι ήταν και στην Πράγα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και στη συγκεκριμένη ομάδα. Τελικά, σε αυτή την ομάδα, το βάρος δίνεται στο ανδρικό ή στο γυναικείο τμήμα που κάνει πάρτι στις εγχώριες υποχρεώσεις και έχει ρόλο πρωταγωνιστή στην Ευρώπη? Ναι, μεν είναι η Πράγα, αλλά είναι διαφορετικές διοικήσεις, έτσι, το ανδρικό με το γυναικείο. Το γυναικείο είναι σαν τη Ρεάλ, ας πούμε. Είναι μια τεράστια ομάδα, έχουν περάσει και η Μάλτση έχει παίξει. Μάλτση, ναι. Πράγα. Το ανδρικό έχει ρίξει στο βάρος τη δημιουργία νέων παιχτών. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν 5 παίχτες, 5 ξένοι μπορεί να αποκτηθούν από κάθε ομάδα, εμένα μου εξηγήσαν από την αρχή ότι όλα μας τα παιδιά είναι παιδιά εθνικών ομάδων νέων, εφήβων και θα πάρουμε μέχρι 3 ξένους. Κάτι που μου άρεσε και επειδή το πήγα καλά στην Αυστρία ακριβώς με το ίδιο πλάνο, με παιδιά μόνο μέχρι 20 ετών, παίχτες εθνικής εφήβων και εθνικής ελπίδων και είχαμε πάει καλά, πήραμε τον double. Στην Τσεχία μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και κάναμε το ίδιο. Τη δεύτερη χρονιά δεν πήγα... στην Πράγα είναι πολλά παιδιά όπως ο Σέναλ, ο Τούμα που πήγε στην Ίμπουρ, που παίξανε πρώτη φορά μαζί μου, παίζουν τώρα στην εθνική ομάδα. Και τη δεύτερη χρονιά
πήγα στο Μπρνό, μια άλλη ιστορική ομάδα της Τσεχίας, yeah. παλιά με μεγάλες επιτυχίες και στην Ευρώπη, πάλι με τρεις ξένους, μόνο για να παίζουν οι νεαροί Τσέχοι, και από εκεί ο Φάρσκι πήγε εθνική ομάδα. Και το, δηλαδή οι ομάδες, οι ιστορικές ομάδες όπως βλέπεις, λένε κάποια χρόνια θα παίξουμε για να φτιάξουμε μια βάση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ναι μεν είχαμε στόχο την παραμονή τα πρώτα εκείνες τις χρονιές με τα παιδιά που παίζανε για πρώτη φορά και φτάσαμε στην οκτάδα και τις δύο φορές και με τις δύο ομάδες και τώρα παίζουν οι ομάδες στην τετράδα. Δηλαδή το πλάνο συνεχίζει. Είπαμε αυτό από το ξεκίνημα, Κρίς. Εκεί έχουν υπομονή, έχουν κουλτούρα, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, έχουν άλλη φιλοσοφία. Στις ΣΥΤΕΣ δεν υπάρχει αυτή η γκρίνια, δεν υπάρχει αυτή η ισοπαίδωση και η απαξίωση, έτσι. Οπότε τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, εννοείται ότι θέλουν να κερδίζουν, θέλουν να παίζουν καλά, εννοείται και αυτοί δεν είναι αναλφάβητοι μπασκετικά, έτσι. Σαφώς υπάρχει, ναι, υπάρχει περισσότερο άγχος στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα κρίνει πάρα πολύ κάθε εβδομάδα. Αλλά πες μου κόσμο τα πραγματικά. Άμα πάρεις 4-5-6 παιδιά των εθνικών ομάδων της Ελλάδος, έτσι, τους βάλεις 2-3 έμπειρους και πάρεις όχι 6, 4 ξένους, παιχταράδες. Βάλεις περισσότερα λεφτά σε 4 καλούς. Η ομάδα δεν θα είναι καλή, πιστεύεις? Πολύ καλή θα είναι. Λοιπόν, μπράβο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα είναι καλύτερη. Επενδύεις σε κάποια πράγματα που ο κόσμος, μάλλον, δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντικά. Επενδύεις στην ενέργεια, στο κίνητρο και στο όραμα των νέων παιδιών. Που αυτό δεν προπονείται. Το έχεις και το βλέπεις σε κάθε σου προπόνηση και το χαίρεσαι. Coach, από πλευράς διαχείρισης, είναι πιο εύκολο να έχεις μια ομάδα με νεαρούς γηγενείς παίκτες, είτε Έλληνες είτε σε όποια χώρα είσαι, και 2-3 ξένους, ή μια ομάδα με πολλούς ξένους, μισή-μισή ας πούμε? Κοίτα, όσον αφορά το αγωνιστικό και το παιχνίδι της βδομάδας, άμα δεις, όταν θα έχεις έμπειρα παιδιά και ξένους και τα επιλέξεις με καλό έτοιμους παίκτες, είναι πιο εύκολα αυτά που θες να περάσεις. Με τα νέα παιδιά είναι η δυσκολία ότι υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα, όχι μόνο στην απόδοση, αλλά και στην ψυχολογία τους. Mm-hmm. Θέλουν στήριξη και κυρίως στις ΣΥΤΕΣ που θα έρθουν, είναι λογικό. Εκεί πέρα πρέπει να τους δείξω ότι τους στηρίζεις. Δηλαδή ο ρόλος δεν είναι μόνο προπονητή, είναι και ψυχολόγος. Αυτό πιο πολύ το ρώτησα, γιατί στον νεαρό Έλληνα πρέπει θα τον πάρει λίγο από κάτω, ή τον νεαρό παίκτη τέλος πάντων θα τον πάρει λίγο από κάτω. Πρέπει να το ανυψώσει την ψυχολογία. Ο ξένος μπορεί να σου πει, άλλα μωρέ, θα κερδίσουμε το επόμενο, ας πούμε. Ναι, έτσι. Βασικά με τους νέους, στην ουσία, κατασκευάζεις μια ομάδα, τη δημιουργείς. Ναι, σωστά. Μας λέει ένας φίλος, ναι παιδιά, λέει, τα παιδιά μας μέσα λέει, από τα παιχνίδια τους αγώνες λέει, ψήνονται, και όχι λέει, μόνο να τους προπονήσεις. Σωστό, έτσι. Συμφωνώ. Και πολύ λογικό. Το μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη λέει, ξεκίνησε, λέει, παιδιά, όταν πήγε στην Αθήνα ήρθε η κατρακύλα. Εντάξει, και πριν τη δικιά μας αυτοκρατορία, ας πούμε, του μπάσκετ τότε, και πιο πριν υπήρχε μπάσκετ, και τότε ήταν δυνατές οι αθηναϊκές ομάδες. Ήταν βέβαια αλλιώς τα πράγματα, άλλα χρόνια. Εντάξει, τώρα για να μην τα λέμε, φυσικά και εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε, αλλά το μπάσκετ στην Αθήνα άρχισε να κατεβαίνει από το 91. Δεν ήρθε η κατρακύλα αμέσως. Πέρασε χρυσή εποχή το μπάσκετ. Γιατί εξακολουθούσαν να είναι δυνατές και οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι φυσικά να έχουν τα πρωτεία όπως τα είχαν. Δηλαδή, μετά, εγώ πιστεύω μετά τα προς τα τέλη του 2000 άρχισε σιγά σιγά το μπάσκετ να παίρνει μια πορεία. Σωστά. Άλλωστε και ήταν κάτι αναπόφευκτο, γιατί η οικονομική ζωή της χώρας, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι συγκεντρωμένη στην πρωτεύουσα. Τώρα, ό,τι και να λέμε. Μιλάμε για επιχειρήσεις, για επενδύσεις. Τα πάντα κινούνται γύρω από την πρωτεύουσα. Τώρα, ό,τι και να λέμε, εδώ πόσοι είναι, 5-10 δυνατοί επιχειρηματίες, έτσι. Από τη στιγμή που κάτι μεγαλώνει, όπως μεγάλωσε το μπάσκετ και απότομα και πάρα πολύ, κάποια στιγμή θα ασχοληθούν αυτό που λες, Κώστα, τα μεγάλα κεφάλια. Και θα επιχειρήσουν να το κάνουν, ναι, το τραβήξουν. Κώστα, πες τον Πάρη, ακούς. Κώστα, πες τον Πάρη να φέρει καλεσμένο, λέει, τον Τζουβέλα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι δυο στην Κοσμοτέ. Όταν λέει να το φέρω καλεσμένο, τι, στο Basket Plus? Ναι, εδώ στην εκπομπή. Είναι μπασκετικός Τζουβέλας. Καλά, αφού έχει βγάλει το διάσημο καλός-καλός που κάνανε με το...
με το Eurohoops το βίντεο. Το καλός που έχει κάνει, το έχει κάνει ο Τσουβέλας. Εδώ είδα ότι ασχολείται με τον μπάσκετ και ένας από τις άγριες μέλισσες. Άμα είναι να αλλάξουμε και λίγο, να βάλουμε και από τους τοπιούς. Ο ψηλός, ο κακός, εννοείται. Τα πάντα θα βάλουμε. Ετοιμάσου, Κώστα, άμα θέλεις, υπάρχει άκρη. Τα πάντα. Η εκπομπή είναι ψυχαγωγική, είναι μπασκετική. Είναι για να κρατάει τον κόσμο τώρα στα δύσκολα της καραντίνας, έτσι. Και θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες. Και γι' αυτό είναι και όλα στην ώρα που υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Εννοείται. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Και βέβαια, μιας και έχουμε τον Κρις και αναφερθήκαμε και στο γιο του, να πραγματικά εγώ να το πω, έτσι, ότι όντως λίγο που μίλησα μαζί του εχθές και μηνυματικός και σήμερα, στην προσπάθεια να πιστεί για να μιλήσει, αφού ευχαριστήσουμε και όλους και τον Ιωνικό για το OK που υπήρχε από πλευράς της ομάδας να μιλήσει ο παίκτης, όντως είναι πραγματικά προσγειωμένος, συνεσταλμένος, θέλει να παίξει μπάσκετ και μετά να μιλήσει. Έχει απόλυτο δίκιο ότι τώρα είναι μέσα στο μυαλό του, να αποδείξει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου τι μπορεί να κάνει, να πατήσει τα πόδια και μετά να μιλήσει. Εμείς του ζητήσαμε να βρεθεί, γιατί θα ήταν ωραίο ένα ακόμα σκηνικό το οποίο θα βλέπαμε στο ελληνικό μπάσκετ, αυτό το μπαμπάς γιος. Το έχουμε δει με τον μπαμπάς γιος Μαρκόπουλος, μπαμπάς γιος Σάκοτα. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι, δεν Κρις. Διαμαντόπουλος. Γιαννουζάκος. Σωστά. Ναι. Υπάρχουν καταστάσεις τέτοιου είδους. Ο Πάπα Πέτρο, ο Αργύρης με τον Ιωάννη. Ναι. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ο Σταμάτης που είναι και στον Άρη, με τον μπαμπά του, ο οποίος έχει παίξει στον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Okay, και υπάρχει άλλος ένας τέτοιος συνδετικός κρίκος. Ο Λαρετζάκης. Σωστά. Ναι. Ο Παπαδάκης που είναι στη Λάρισα, νομίζω, έχει μια σχέση και με ο Κρις θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ναι. Το έλεγε πάντα και ο Βασίλης ο Σκουντής στις μεταδόσεις του Παναθηναϊκού, με τον παίκτη, ο οποίος πρέπει να είναι ή πατέρας του ή θείος του. Ναι, υπάρχει συγγένεια. Ναι. Κρις, τι έχεις φτιάξει ρε εσύ. Τον παίξαμε ζών πρες όλη τη μέρα σήμερα τον Νίκο και δεν βγήκε. Εντάξει. Ξεγλιστράει σαν το χέλι όπως από τα screen που βγαίνει. Pop-out και μετά πάρ' το τριποντάκι με τον Ερακλή. Μας το έβαλε όταν μετά μας πέρασε το σκορ ο Ιωνικός. Δεν το ξεχνάω. Δεν τα έβαλε όμως όλα. Εκείνα δεν τα έβαλε. Εκείνο το μάτς νομίζω δεν είχε... Ναι, δεν ήταν και στη μέρα του. Τα έβαλε ο Βεργίνης όμως, εντάξει. Ναι. Ήξερε μήπως ότι θα είσαι στην κερκίδα, γι' αυτό είχε επιπλέον άγχος. Συμβαίνει αυτό. Του λες όταν θα πας στο γήπεδο, όχι. Όχι. Εγώ θυμάμαι ότι η παρουσία του Λουκά θα τον κάνει καλύτερο πάντως. Βέβαια. Ναι. Κάθε καλός παίκτης σε μια ομάδα ανεβάζει όλους τους υπολείπους. Έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πολύ καλό στο μάτς κυπέλλου με τον Άρη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, ήταν πολύ νωρίς και οι ομάδες ήταν ασύνδετες. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Νίκος, ενώ έχασε στην αρχή 2-3 σουτ, δεν σταμάτησε. Υπάρχουν παιδιά που σταματάνε εκεί, το κόβουνε. Σου λέει, α, το έχασα σε 3 σουτ, τώρα τι να κάνω. Είναι θέμα ψυχολογίας, Αντώνη, είναι δηλαδή να το πιστεύεις. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθοριστικό στη διαφορά που πήρε ο Ιωνικός. Τότε είναι, το θυμάμαι το μάτς, ναι. Κρις, πώς αισθάνεσαι που είμαστε σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα γεμάτο πλέον Έλληνες προπονητές? Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Αν και είμαι της άποψης ότι κάθε ικανός ξένος προπονητής αξίζει να δουλεύει, γιατί όλοι εμείς από τη δεκαετία του 80 έχουμε πάρει πράγματα από ειδικά Σέρβους προπονητές. Όταν ήρθανε τότε, παλαιότερα, έτσι, έχουν αποδώσει και πώς θα μπορούσα να πω κάτι άλλο τώρα, πάρει, όταν εγώ δουλεύω σαν ξένος προπονητής σε μια άλλη χώρα. Άρα πρέπει να γυρίσεις εσύ εδώ και όλοι οι καλοί Έλληνες. Όλοι οι καλοί πήγατε έξω και όλοι top class. Ο ένας ΕΣΕΚΑ, ο άλλος Γαλλία, ο άλλος Ισραήλ. Αυτό δεν ξέρω άμα είναι ευχή ή κάτι άλλο τώρα που λες. Ευχή, παύλα, πρόσκληση. Ναι. Ευχή, παύλα, πρόκληση. Είναι πρόκληση. Πρόκληση. Σωστά. Κώστα λέει, τα popcorn τα πήρες, λέει, για το μεσημέρι. Με ρωτάει ο φίλος, εντάξει, αφορά στη ραδιοφωνική εκπομπή. Κρις, πριν σε καληνυχτήσουμε, θέλω την άποψή σου και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, γιατί παρακολουθείς Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει Ευρωλίγκα και χάνει κιόλας από τη, βέβαια παίζει με τη Ρεάλ. Ανησυχείς, γιατί τώρα λέμε να δεν θα προκριθούν και έπεσαν τα budget και όλο χάνουμε και τα λοιπά.
Και εκεί μήπως έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά, καλομάθαμε με λίγα λόγια. Ναι, είχαμε καλομάθει και νομίζω ότι τώρα κάνουμε όνειρα με budget άλλων ετών. Δεν γίνεται, είναι άλλα, αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχουν ομάδες που είναι πραγματικά κολοσσοί, που βάζουν τεράστια λεφτά και είναι ομάδες χωρίς να έχουν καταφέρει επιτυχίες. Δηλαδή, παράδειγμα, η Άλμπα, η Μπάγερ, είναι τεράστιοι οργανισμοί που βάζουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν μπορούν να μην... Δηλαδή, δεν είναι παράξενο να σου πάρει μια θέση μία από αυτές τις ομάδες. Από τον Ολυμπιακό θέλω να πω ότι τον πείραξε πάρα πολύ. Φυσικό είναι το πρόβλημα που είχε με τον κορονοϊό και την διακοπή των προπονήσεων. Κάτι που το έχει πάθει και η δικιά μου η ομάδα, που το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί σε βγάζει εκτός ρυθμού και δεν μπορείς άμεσα να, μέσω των αγώνων, να πάρεις και αποτέλεσμα. Τώρα όμως αρχίζει και παίζει πάλι καλά. Είναι ο Ολυμπιακός δυνατός. Θα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά το πλάνο. Ο Παναθηναϊκός έχει σκαμπανεβάσματα. Μ' αρέσει όμως κάτι από τον Παναθηναϊκό. Ότι φέτος κερδίζει κάτι ο Παναθηναϊκός. Οι καλοί του παίχτες είναι οι Έλληνες. Δηλαδή, και έχει μία βάση Ελλήνων παιχτών που δεν είναι 30+. Είναι παιδιά που θα παίξουν για χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ και στην εθνική ομάδα. Καρφί για την ΑΕΚ ήταν αυτό ο κόλτς, έτσι. Όχι, εντάξει. Η ΑΕΚ έχει έναν άνθρωπο στη διοίκηση που δείχνει ότι έχει κάνει τα πάντα, έτσι, και την έχει από την αφάνεια, την έχει φτάσει στην κορυφή. Διπυρωτικό πήρε, παιδιά. Ναι, έχει φτάσει στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, τώρα η σύνθεση, το πλάνο και το τι σκοπεύουν, σίγουρα η ΑΕΚ πολύ σύντομα θα φτάσει σε σημείο να πρέπει να κάνει επανεκκίνηση, γιατί έχει ένα μέσο όρο ηλικίας πάρα πάρα πολύ υψηλό, οπότε θα πρέπει να κάνει επανεκκίνηση όχι μόνο σε Έλληνες, αλλά και σε ξένους. Σωστά. Εντάξει, τώρα βέβαια για τον Ολυμπιακό να πω ότι ισχύει αυτό που λέτε εσείς οι προπονητές, το είπες και εσύ, Κρις, ότι με το που άρχισαν και μαζεύτηκαν λίγο και κάναν προπόνηση όλοι μαζί και σταματήσαν τη διακοπή και στους κορονοϊούς και άρχισε το πρόγραμμά τους να ρολάρει, αμέσως είδες πως η ομάδα βρήκε πατήματα. Ναι, πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τα παιχνίδια της Α1, που νομίζω ότι του λείπουνε. Ναι. Σε όλους τους αθλητές, ειδικά σε αθλητές εγνωσμένης αξίας και κάποιας ηλικίας, το να κάνεις μια εβδομάδα προπόνηση δεν είναι τόσο καλό όσο το να έχεις ρυθμό από ένα παιχνίδι κανονικό. Ναι. Νομίζω ότι λείπει και στον Ολυμπιακό, λείπουν τα παιχνίδια, αλλά και στο ελληνικό μπάσκετ λείπει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα πρέπει να σταματήσει και αυτό το θέμα πλέον, έτσι, με τον Ολυμπιακό, με την απουσία. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε όλα κάτω στο τραπέζι, να αφήσουμε τις διαφορές, διαιτησίες, ΕΟΚ, ομοσπονδίες, παρασκήνια κτλ. Πάλι ό,τι και να γίνει, πάλι δυο τους αφού θα παίζουν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άντε και πες και η ΑΕΚ. Ναι. Τώρα, δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Δεν γίνεται να κερδίσει πάντα μόνο ένας. Τώρα βέβαια οι συνθήκες το κάνανε έτσι, ο Ολυμπιακός, που έχει την ομάδα στην Α2. Είναι κάτι που το έχουν πολλές ομάδες. Εγώ στις ομάδες που δούλευα είχαμε θυγατρική στην Α2, δηλαδή επειδή όλοι μου οι παίχτες δεν μπορούσαν να παίξουν, κάποιοι πιο μικροί, 17-18 χρονών, έλεγα στον προπονητή που ήταν ο βοηθός μου, που είχε την ομάδα μας στην Α2, βάλ τον 15-20 λεπτά να παίξει. Οπότε αυτό το είναι κάτι που πρέπει γενικά το ελληνικό μπάσκετ να το σκεφτεί αυτό. Παίχτες με διπλά δελτία να μπορούν να παίζουν οι πιο νέοι βασικά. Κάτι σαν αναπτυξιακό. Μακάρι τα πρωταθλήματα αυτά να γίνουν πραγματικά αναπτυξιακά στην Α2, γιατί θα φτάσουμε σε λίγο, θα παίξω κι εγώ σε λίγο. Δεν... Είμαι και ακριβώς Κώστα, ξέρεις. Δεν... ναι, εννοείται. Μα η ποιότητα Κρις μου πληρώνεται. Λέμε ότι το budget δεν παίζει μπάσκετ, αλλά η ποιότητα πληρώνεται. Τι να κάνεις, κάτι παραπάνω θα πληρώσουμε. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα ωραία μας είπες, για την ωραία παρέα. Εγώ ευχαριστώ. Σας πήρα μονότερμα, παιδιά. Sorry, αλλά έχω να μιλήσω ελληνικά. Εγώ θα κάνω συνήθως όμως και έχω μια τελευταία ερώτηση. Να κάνεις, εννοείται. Ναι. Η επιστροφή του μικρού στην Ελλάδα
και δει στο Ιωνικό από το κολέγιο, δεν ήταν ρίσκο? Τεράστιο. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό κάπου από το καλοκαίρι κιόλας. Καλή ερώτηση. Ήταν τεράστιο ρίσκο και ένα θέμα συζήτησης όλο το καλοκαίρι. Αλλά βασιστήκαμε στην άποψη του Νίκου να το πάρει πάνω του. Το ρίσκο ήταν περισσότερο στην κατάσταση που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ. Σαν 18χρονος τον είχα πάρει στον Πανιόνιο που κάνει τα πρώτα του βήματα και σίγουρα δεν ήταν οι καλύτερες εικόνες. Όμως αποφάσισε ότι μπορεί, είναι έτοιμος και την απόφαση την πήρε εκείνος. Το ρωτάω γιατί πολλά παιδιά αποφασίζουν να μείνουν εκεί τουλάχιστον μια τετραετία, έτσι, και αν θα γυρίσουν, θα γυρίσουν σε ομάδες πρωταθλητισμού, τίτλων κτλ. Η απόφαση πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, ήταν έκπληξη. Εντυπωσιακή και βγαίνει από την άποψη ότι έχει χρόνο συμμετοχής. Από τη στιγμή που παίζει, νομίζω ότι αυτό του βγαίνει μέχρι τώρα καλά. Και μην πας μακριά, ο αδελφός του αποφάσισε να μείνει. Ο οποίος και εκείνος είναι αξιόλογος, δίδυμος. Ο έτερος τι κάνει? Ο Ρόμπερτ συνεχίζει δεύτερο ετής. Είναι άλλο στυλ. Παίχτης είναι ένα παιδί που μέχρι τα 14 έπαιζε ποδόσφαιρο, είχε τάπες στα παπούτσια. Αλλά επειδή ψήλωσε πολύ, πήγε στο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ αθλητικός. Φέτος παίζει περισσότερο και πάει πάρα πολύ καλά. Τι ύψος έχει? Εκείνος είναι πιο κοντός, είναι 2-5. Τελικά εσύ ήσουν ένα κλασικό τριάρι. Αυτοί πώς βγήκανε 4-5, μπορείς να μας πεις? Ποιον μοιάσανε, τον παππού? Τη μαμά. Τη μαμά. Η μαμά τι ήταν, σέντερ? Ναι. Κρίς, εσύ πόσο είσαι, 2-1 δεν είσαι, 2-2, πόσο είσαι? Ναι. Ο Νίκος πόσο είναι, 2-7? Παραπάνω είναι. Όχι, 2-9. 2-9. Ναι, ναι. Και ο Ρόμπερτ 2-5. Ναι, 2-5-2-6. Σου ρίχνουν κάτι τάπες στα μονά, φαντάζομαι. Όχι, ακριβώς. Ήθελα να το δω αυτό, όντως. Δεν τους αφήνεις, έτσι. Καλά, ναι. Ο παλιός είναι αλλιώς, εννοείται. Ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κρίς, για την ωραία κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε να δούμε και από κοντά. Κρατάτε συντροφιά, να ξέρετε, σας παρακολουθώ και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πούμε, Κώστα, ότι γι' αυτό τον καλέσαμε, για να μας πάρει μονότερμα. Μα πρέπει εμείς θέλουμε να ακούμε και να μαθαίνουμε. Έτσι, ιδίως από ανθρώπους που ξεχωρίζουν στο εξωτερικό. Κρίς, πότε θα έρθεις στα μέρη μας τώρα, τι λέει το πρόγραμμα? Θέλω το Σάββατο να κάνω 3-3 να κερδίσουμε και Κυριακή πετάω για Ελλάδα. Ντερμπί, δύσκολο μάτς. Είναι δύσκολο. Κοίτα, εμείς σταματήσαμε 2 εβδομάδες επειδή αρρωστήσαμε. Κάναμε 3 μέρες προπόνηση και παίξαμε 3 μάτς με τους 3 πρώτους της κατηγορίας. Κάναμε 0-3. Διακόπηκε το πρωτάθλημα. Κάναμε 1,5 μήνα πάλι δεύτερη προετοιμασία. Και τώρα έχουμε κάνει 2-2. Πάμε για 3-3. Η ομάδα η οποία λέγεται Union. Union, ναι. Ένωση, δηλαδή. Ναι, ναι. Εύχομαι καλή επιτυχία και την Κυριακή που θα γυρίσεις να γυρίσεις χαμογελαστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες, που είσαι μαζί μας. Στο επανειδή. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, τον Κρίς Χουγκάζ, έναν από τους αγαπημένους μπασκετ ανθρώπους. Και φυσικά άξιος πατέρας. Έτσι, ο γιος διαπρέπει ήδη στην Α1. Ο έτορος ιός είναι στο κολεγιακό. Την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όλα καλά. Τώρα, μείναμε μόνοι μας λίγο για να συζητήσουμε και τα ρεπορταζιακά. Και Αντώνη, μείναμε μονάχοι. Ο Παναθηναϊκός πάρει τι γίνεται, Μπουρμπουλιάν. Πήγε στον Πόντο, 62-61 η Ρεάλ και πλέον 64-61, 4-24 για να τελειώσει το μάτς. Έλα ρε Πανάθα, 6-25. Ο Πρίφτης δείχνει τάσεις επιστροφής στο παιχνίδι, Αντώνη, να το πούμε αυτό. Έτσι, από εκεί που προηγήθηκε στο ξεκίνημα, βρέθηκε με 11 πίσω στην Ισπανία κόντρα στην Πανταλώνα. Πλέον είναι 42-36,
2-27 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι είναι αδιάφορο το παιχνίδι, καθώς έχουν ξεκαθαρίσει οι τέσσερις που έχουν περάσει από τον όμιλο. Και εγώ τι τον έπαιξα να κερδίσει τότε. Δεν αποκλείεται, Κώστα. Πρίφτης είναι. Μπανταλόνα είχε ξεκινήσει με 5-0. Ό,τι να είναι. 6 πόντους βλέπω χάνει τώρα. Ναι, 42-36. 19-18 το δεκάλεπτο και τώρα 23-18. Βέβαια, έχει βάλει και το Θείοντορ λίγο να παίξει, γιατί το βλέπω παράλληλα με την εκπομπή. Γιατί είμαστε μια μπασκετική εκπομπή που ο Περτομέου βάζει τα παιχνίδια πάνω μας. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Πάμε στον Αντώνη. Ρώτησε Αντώνη ένας φίλος νωρίτερα. Δεν ήθελα να το ρωτήσω βέβαια την ώρα που ήταν και ο Κρις. Τι γίνεται με το Μιλόσεβιτς για αύριο? Αύριο παίζει Λάρισα Άρης 8 η ώρα. Κοίταξε, ο Μιλόσεβιτς δεν έκανε προπονήσεις ούτε μεταξύ των αγώνων Λαύριο και ΠΑΟΚ και ούτε έκανε ατομικό πρόγραμμα δηλαδή και δεν έκανε ούτε και χθες και σήμερα. Με τον ΠΑΟΚ κανονικά δεν έπρεπε να παίξει. Ο ίδιος όμως, εντάξει, όπως είπαμε, είναι μαχητής. Ναι, έπρεπε να παίξει μόνο 8 λεπτά και δεν ξεκίνησε καν βασικός. Τώρα αύριο πιστεύω ή την τελευταία στιγμή θα δείξει, θα πει στο Σάβα Καμπερίδη ότι μπορώ, δεν μπορώ. Ο ίδιος φυσικά πιστεύω θα πει μπορώ, οπότε μάλλον θα χρησιμοποιηθεί και αναλόγως με την εξέλιξη του αγώνα. Πάντως φαίνεται ότι εντάξει, δεν μπορεί να προσφέρει όπως προσέφερε στα προηγούμενα μάτς, που ήταν και βασικός και έπεσε και πάνω από 20 λεπτά και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Σίγουρα είναι μια απώλεια, είτε η απουσία του, είτε η ανετοιμότητά του. Προβλέπω να παίζει λίγο όπως και με τον ΠΑΟΚ αύριο στη Λάρισα. Μάλιστα. Προβλέπεις να παίζει. Από Λάρισα έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ. Βλέπω κάτι αναρτήσεις. Πάμε όλοι για την νίκη. Είμαστε από αυτό που έκανε εντύπωση, εντάξει, και η ίδια ιστοσελίδα της Λάρισας έκανε λόγο για ορόσημο. Για αγώνα ορόσημο με τον Άρη. Ήταν στην προπόνηση χθες. Ήταν ο Ριζούλης, ο κόμματος, ο οποίος είναι πρόεδρος πλέον στη Λάρισα. Καλά, ρε Αντώνη, αν δεν είναι ο κόμματος, ποιος θα είναι πρόεδρος στη Λάρισα? Πρόεδρος της ΚΑΕ, δεν ήξερα ότι είναι πρόεδρος. Βέβαια, ρε Αντώνη, δεν τον έχεις δει. Πώς μπερδεύεσαι και με τη μάσκα που φοράει και όλα αυτά είναι. Είναι μορφή για τη Λάρισα ο Νέστορας. Για τον απλούστο λόγο ότι αυτή η ομάδα ουσιαστικά είναι ο πρώην Ερμής Αγιάς, αν δεν κάνω λάθος. Η ομάδα την οποία την πήρε ο Νέστορας από το χεράκι, από τα τοπικά. Και την οδήγησε εδώ που βρίσκεται τώρα. Γι' αυτό λέω, αν δεν είναι πρόεδρος. Πέρσι που είχαμε πάει στη Λάρισα, τον ρωτήσαμε γιατί νομίζω είχε υποθεί ότι μάλλον μπορεί να παίξει, μάλλον θα σταματήσει και θα αναλάβει πόστο μάνατζερ κτλ. Αντώνη, είναι έτοιμος να μπει να παίξει, να το ξέρεις. Δεν κρατιέται ο Νέστορας. Θέλει να δώσει λύση στο τρίποντο στη Λάρισα. Γι' αυτό, όπως μου είπε, πήραμε λέει και τον Μπέρι. Τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνει, ναι, εντάξει τώρα. Εκεί είναι, αυτό να πούμε και για τη Λάρισα, για τον Άρη, ότι εκεί εστιάζει την προσοχή του και στο σκάουτινγκ και στο πλάνο του το τακτικό Σάββας Καμπερίδη. Η Λάρισα πλέον έχει 4 πολύ καλούς σκόρερ. Βέβαια είναι και ένα θέμα να βρει τη χημεία της τώρα με τόσους καλούς περιφερειακούς Αμερικανούς. Αλλά όπως και να έχει, έχει πολύ επικίνδυνους παίκτες ο κάθε ένας από αυτούς. Ο Μπράουν, ο Σμιθ, ο Μπέρι, ο Ρας μπορεί να σκοτώσει και από μακρινή απόσταση, το ίδιο και το τεσσάριο Γουέμπ. Οπότε, ειδικά στο αυριανό μάτς, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η συνεισφορά όλων των περιφερειακών του Άρη, να μην ξαναδεί ο Άρης, δηλαδή οι παίκτες να παίζουν είτε πολύ άσχημα είτε πολύ λίγο. Πρέπει να έχει προσφορά από όλους για να μπορέσει επιτέλους να πάρει ένα διπλό το οποίο τον στοιχιώνει, έτσι. Ναι. Άρχισε να γίνεται, τώρα επειδή έχει και τα σερί εκτός, άρχισε να γίνεται λίγο και βίωμα αυτό. Γιατί έχει να κερδίσει 23 μήνες εκτός έδρας, αυξάνεται το αρνητικό σερί. Έχουμε δει ότι παρουσιάζει άλλο πρόσωπο στο παλέ και άλλο εκτός. Ο Ζέλος το είπε σήμερα, δεν μπορούμε να κερδίζουμε, λέει, με τόσα κενά. Πρέπει να είμαστε, λέει, συγκεντρωμένοι, λέει, σε όλο το διάστημα στην Ελλάδα όταν παίζεις εκτός έδρας. Αντώνη, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Ναι. Όπως λέει ο Κώστας, ο πληροφοριοδότης από την Πανταλόνα με ενημερώνει ότι ο Πρίφτης μειώνει στο καλάθι, Κώστα. Ναι, αυτά είναι. Έλα, ρε, Πριφτάν. Δεν μας προκαλεί έκπληξη, πάρη μου. Βέβαια. Συνέχισε, Αντώνη. Συγγνώμη. Αν τα προηγηθεί πριν το ημίχρονο, θα έχω νέα ενημέρωση. Παίζω κι άλλα μαζί, εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης δεν έχει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και η Λάρισα, από ό,τι ενημέρωσε λίγο πριν την εκπομπή που υπήρξε επίσημη ενημέρωση, δεν έχει επίσης αγωνιστικά προβλήματα. Είναι πλήρης. 8 η ώρα το ματς αύριο. Για τον Άρη σίγουρα είναι σημαντικό. Ο Σάββας Καμπερίδης το χαρακτήρισε καθοριστικό.
Γιατί εγώ θα πω γιατί το, γιατί το λέει έτσι. Μην πάει εντάξει τώρα το μυαλό κάποιο σε τελικούς κτλ. Δεν είναι έτσι. Ο Άρης αύριο, αν καταφέρει να κερδίσει, σε 6 αγώνες θα έχει 3 νίκες. Πέρυσι, δεδομένου του Άρη ότι δεν θέλει να κινδυνεύσει, έτσι, πέρυσι 3 νίκες είχε όλο τον πρώτο γύρο. Θα είναι σημαντικό για τον Άρη να κάνει το 3-3 νωρίς και με αρκετά μάτς να απομένουν για το τέλος του πρώτου γύρου. Από την άλλη, η Λάρισα, ό,τι έχτισε στην Πηλαία, το γκρέμισε με τον Ιωνικό. Οπότε αυτή είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι εντός έδρας μάτς. Θέλει για να μην την πάρει, να μην μείνει πολύ χαμηλά από νωρίς, αυτό εννοώ. Καλά, συγγνώμη, ρε Αντώνη, τώρα. Αντώνη, συγγνώμη, 1.37 η Λάρισα, ρε φίλε. Είναι η πολύ κακή εικόνα του Άρη στα τελευταία δύο εκτός, Κώστα. Το ένα έχασε 21, το άλλο πήγε 19, έληξε 11. Και το χάντικα πόσο το δίνει? Το χάντικα πόσο το δίνει? 6,5. Αρβανίτσα. Δηλαδή το δίνει. Αν ο Άρης... 3.15. Αν ο Άρης έχει ελπίδα να κάνει ένα διπλό, είναι αυτό το μάτς πάντα. Επίσης, λίγο πριν το τζάμπολ του Σαββάτου, το διπλό του Ιωνικού είχε πάει στο 2.80, δηλαδή στο 5.5. Έτσι, και ο Ιωνικός έκανε περίπατο, πέρασε αέρα. Μία εβδομάδα πριν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Κλήτος είπε πάρα πολύ σωστά, έχοντας δει το Λαύριο, ότι ο Άρης θα πρέπει να προσέξει την αθλητικότητα και την ενέργεια που βγάζει το Λαύριο. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Ο Κλήτος, μια εβδομάδα πριν, σαν αύριο, είδε και τη Λάρισα, που επίσης θεωρώ ότι είναι πιο αθλητική ομάδα από τον ΠΑΟΚ, κατ' επέκταση πιο αθλητική ομάδα και από τον Άρη. Άρα ο Άρης πρέπει να χαμηλώσει το ρυθμό αύριο στη Λάρισα, θεωρώ εγώ, αν θέλει να μπορέσει να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, για να μην κυνηγάει για μία ακόμη φορά. Και όπως έχεις παρατηρήσει και εσύ, Αντώνη, να προσέξει το δεύτερο δεκάλεπτο. Το ακριβώς, ναι. Έχει θέμα σε αυτό το διάστημα. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό που λέει και ο Πάρης έχει λογική φυσικά. Ίσως είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί ο Άρης το σετ παιχνίδι στο 5-5 έχει θέμα. Δεν έχει δημιουργία. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα στις ασίστ στην Basket League. Έχει 12 ασίστ σε κάθε μάτς. Και με το ΠΑΟΚ έδωσε μόνο 7, αρνητικό ρεκόρ έκανε. Στο 5-5 δηλαδή δυσκολεύεται ο Άρης. Και δεν έχει και με δεδομένη την κατάσταση κάποιων παικτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν παραπάνω, δεν έχει και αξιόπιστο σουτ απ' έξω, οπότε ζορίζεται αρκετά. Σε αυτή τη συνθήκη δηλαδή, αν πάει το μάτσο όπως το λέει ο Πάρης και πάει σε χαμηλό τεμπό, εγώ πιστεύω, αν ειδικά δεν παίξει ο Μιλόσεβιτς, θα δούμε ξανά Ντραγκίσεβιτς pick and roll, προσπάθεια pick and roll κτλ. Εντάξει, ο Ντραγκίσεβιτς το έκανε μια χαρά το pick and roll πέρσι με τον Μποχωρίδη. Ναι. Θα πρέπει όλοι να βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα πάνω από όλους. Να αφήσουν στην άκρη ό,τι έχει λάβει η χώρα τις τελευταίες 10-15 μέρες και να παίξουν για την πάρτι τους και συνάμα για το καλό της ομάδας. Να παίξουν για την πάρτι τους, αλλή μόνο τους. Δεν για την πάρτι τους εννοώντας με την καλή έννοια, ώστε να βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα, Κλήτο. Αυτό εννοώ. Okay, και να μπορούν, έτσι. Αρκεί και να μπορούν. Ναι, 2.40 για το τέλος των Νίκος Γκάλης, 66 όλα και ο Παναθηναϊκός έχει επίθεση. Το γύρισε. Έλα ρε Παναθά. Ράβας Καμπερίδης μας είχε πει στην Media Day του Άρη ότι θα είναι καθοριστικό για το παιχνίδι της ομάδας το πόσο καλά θα μπορούν να συνεργαστούν ο Τσάλμερς με τον Ντραγκίσεβιτς. Δεν φαίνεται να προχωράει αυτή η συνεργασία. Οι δύο παίκτες ξεκινούν μαζί στην πεντάδα. Ο Τσάλμερς βέβαια σε αρκετά μάτς έχει κάνει φάουλ και έχει βγει νωρίς. Δεν φαίνεται να προχωράει καλά αυτή η συνεργασία. Είναι τσατήλας αυτός, ρε. Είναι τσατήλας. Ναι, οπότε πέρσι ας πούμε αυτό που λέει ο Παρίς με τον Μποχωρίδη συνεννοούνταν πάρα πολύ καλά. Το pick and roll το παίζα στα δάχτυλα δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα... Αντώνη, έτσι κέρδισε ο Άρης τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα πέρσι, ναι. Βέβαια με τα pick and roll, αυτόν τον δύο. Έτσι, γιατί ο Τραγκίσεβιτς έχει και την μπάσα, είναι πολύ καλός πασέρ και έχει και την μπάσα προς τα έξω. Τραβάει σχεδόν πάντα double team πάνω του, πέρσι τουλάχιστον, γιατί φέτος δεν βλέπω να πηγαίνουν πολλά double team πάνω του και λογικό το βρίσκω. Οπότε είναι και πολύ καλός πασέρ. Στην ΑΕΚ κόψε να κάνει triple double πέρσι. Είχε 10 rebound, 9 assist και 23 πόντους. Παρίζουν σε εκείνο το match στον πάγκο κιόλας. Σωστά. Του Άρη, νομίζω. Ό,τι μπορούσε έκανε. Τι άλλο να κάνει. Ναι, τι άλλο να κάνει. Εντάξει, okay. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός μπροστά 68 και το πρώτο match. Το πρώτο match του Σάβα Καμπερίδη στον πάγκο του Άρη. Το πρώτο match των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Διαδεχόμενο στο Σούλη Μαρκόπουλο λίγες μέρες αφού του είχε αποτελέσει
παρελθόν μαζί με τον Ηλία Ζούρα το Περιστέρι. Ο Σούλης, Σούλης. Αυτό ενδιαφέρον ματς αύριο, να το δούμε, θα το δούμε πώς θα πάει. Βέβαια το ότι το βάλαν πάνω στην Ευρωλίγκα δεν είναι καλό, για να το δει ο κόσμος, αλλά εντάξει, τώρα τι να πω. Άρα ένα αύριο να πάω για σπα. Τι λες, Παρή? Αύριο να πάω για σπα, κατά τις 10 βλέπω να βγαίνουμε. Πιο μετά. Και πιο μετά. Να πω όπως παρατήρησε και ο Κλήτος να βγω με τους Κίονες. Ολέ. Κλήτο, πώς το βλέπεις εσύ το μάτσο σου δεύτερο στο Λάρις Άρης? Δεν είμαι ουδέτερος. Είσαι Λάρισα. Είμαι Φούτσα Άρης. Τι Λάρισα, Άρης. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Εξαρτάται από τους γκάρ του Άρη. Μόνο από εκεί. Καλό. Μόνο από αυτούς. Ας μην παίξει καθόλου ο Μιλόσεβιτς, ας παίξει ο Σλαυτσάκης. Έτσι κι αλλιώς η μπάλα ελάχιστα θα περάσει μες στο καλάθι από τη Λάρισα. Όλη η δουλειά θα είναι πόσα τρίποντα θα επιχειρήσουν οι γηπεδούχοι και σε πόσα θα ευστοχήσουν από αυτά που θα είναι ελεύθερα. Γιατί το κλου είναι πόσα ελεύθερα σουτ κάνεις και όχι το πόσα σουτ κάνεις. Αν λοιπόν οι περιφερειακοί του Άρη έχουν το μυαλό τους στους αντίστοιχους της Λάρισας και ειδικά στο Σμιθ, ο Σμιθ είναι ο μοναδικός ο οποίος θα διεισδύσει, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος. Ακόμα και ο Μπράουν θα σουτάρει. Και ο Μπέρι διεισδύει. Και ο Μπέρι διεισδύει, Κλήτο. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να παίξει αυτή τη στιγμή σε αγώνα τέτοιας πίεσης. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τον αποσυντονίσουν από τον Άρη. Οπότε δηλαδή οι διεισδύσεις του Σμιθ με τα πικερόλ που κάνει που στείνει αυτός και τα ελεύθερα τρίποντα μέσα από καλό πασικέ που έχει Λάρισα, ειδικά όταν μπαίνει μέσα ο Παπαδάκης, θα είναι τα κλειδιά για τον Άρη. Αν σταματήσει. Έκρηξε αυτά... τον Μπράουν, Κλήτο, και έκρηξε τον Μπράουν θα είναι ένα θέμα για τον Άρη. Ο Μπράουν το μόνο που θα κάνει θα είναι να σουτάρει, γιατί θέλει να αποδείξει ότι είναι καλός παίκτης και πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα. Και εφόσον είναι σε καλό mood, γιατί από αυτόν πολλά μπορεί να τα περιμένει και δεν ζατιστεί π.χ. αν παίξει παραπάνω από Παπαδάκης, θα συμμετέχει καλά στο passing game, δηλαδή είναι καλός στη γλίγορη μεταφορά της μπάλας είτε στο transition είτε στο passing game. Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα μέσα στο καλάθι ο Άρης και επιτέλους αυτή η ομάδα παίξει και λίγο ομαδικά, έτσι. Ακόμα και στο transition, μην πάει ο καθένας να γίνει ήρωας. Αυτό το έκανε με τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Με τον Προμηθειά δεν το έκανε. Με τον Προμηθειά και τον Ηρακλή είχε υποδειγματικό. Εγώ λέω για τα εκτός έδρας μάτς. Εκεί είναι το πρόβλημα του Άρη. Αυτό λοιπόν, σωστά. Στο transition βγαίνουν δύο δίπλα. Υπάρχει συμπαίκτης, δεν υπάρχει αντίπαλος. Αν μπορείς να βάλεις το καλάθι, δώσ' του δίπλα. Πάρα γίνεσαι σιγουράς. Αυτή η εικόνα έδειξε, αυτή την εικόνα έδειξε ο Άρης. Ότι οι παίκτες του θέλανε, ακόμα και ο Κουζέλογλου που φάνηκε ότι ήταν τόσο καλός και τα λοιπά. Από ένα σημείο και μετά έπαιζε μόνος του. Οπα. Μόνος του. Έτσι. Οπα. Λοιπόν, Κλήτο, πες μας και εσύ λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Βλέπω εδώ κολοσσός ΠΑΟΚ 1,78. Τι λέτε ρε παιδιά? Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τι 1,78? Ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει εκτός έδρας 1,5 χρόνο. Όχι, ναι. Αλλά εντάξει, ισόβαθμες είναι οι δύο ομάδες. Δεν έχει σημασία αυτό. Εντάξει, ο Κολοσσός είναι πιο δεμένος. Είναι πιο ομάδα. Είναι. Μπορεί να είναι σε άλλο επίπεδο ποιότητας, okay, αλλά είναι πιο ομάδα αυτή τη στιγμή με τον ΠΑΟΚ. Όπως και να το κάνουμε. Και καλύτερος στο σούτ. Σημαντικό για ένα παιχνίδι εντός έδρας. Έστω και αν οι έδρες έχουν καταργηθεί λόγω COVID. Λοιπόν, σήμερα έχει την προετοιμασία το ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι. Δεν έκαναν προπόνηση χθες, είχαν ρεπό. Φυσικά σεμινάρια πλέον από τον Λυκογιάννη, σεμινάρια άμυνας για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι ευκολίες που έχει ο Κολοσσός στο να βγάζει τα σουτ, είτε μακαρισμένα, δηλαδή ο Ζάρας δεν καταλαβαίνει τίποτα, είτε μέσα από καλό πασιγκέ, για να βγει και του Ζάρα και του Σέργου. Άντρης λέγεται, πώς λέγεται. Άντρης, αυτός. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει σοβαρά προβλήματα με τον Καντέρ. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ ίσως είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που στους 14, στα 14 συμβόλαια έχει 8 παίκτες ρακέτας. Αυτό έχει ξαναγίνει. 7. 7 παίκτες ρακέτας. Έτσι. Και έχει 4 εσόδια. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ισορροπία, ας πούμε. Γιατί 7 ρακέτο?
Βάσκε το Καπερίδη. Στα 14 συμβόλαια έχει 7 παίκτες ρακέτας. Δες το ρόστερ το 14. Είναι έκτος ψηλός. Έχει κανένα άλλο πιτσιρικά ψηλό. Έκτος είναι ο Ιωατρίδης. Ιωατρίδης. Και έντομος είναι ο νεαρός, ο Γιανακίδης, πώς λέγεται. Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης. Α, ο Καραγιαννίδης, σωστά, ναι. Λοιπόν, είναι 7 παίκτες. Και σε αντιστοιχεία έχει 4 σόδια. Που κανονικά πρέπει να έχει 6 σόδια και 6 παίκτες ρακέτα στο πολύ. Το πολύ. 5 κανονικά. 4 και 5 ο Χιατρίδης. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει μια ανισορροπία. Τη βλέπει ο Λυκογιάννης και αυτή. Όχι μόνο το τι μπορεί να κερδίσει από το 3 και τι αβάντες έχει τώρα η ομάδα στο 3. Βλέπει και την ανισορροπία. Εντάξει, αυτά σιγά σιγά, αφού δει την ομάδα, το είπαμε το παιχνίδι, αυτό είναι πολύ απαιτητικό στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεφύγει από το άγχος. Αν καταφέρει και κερδίσει αυτό το μάτς, ξεφεύγει από το άγχος. Έχει και ένα βατό στο Παλατάκι μετά με τον Ιωνικό, αν θυμάμαι καλά. Αν μπορέσει να κάνει το 2-2, θα δει με άλλο μάτι την συνέχεια της σεζόν, να είναι λίγο πιο άνετος, πιο χαλαρός, να βγάλει πράγματα, μήπως βγάλει και κανένα παίχτη που δεν έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Γι' αυτό είναι τόσο απαιτητικό το μάτς. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είπαμε, ο Κολοσσός είναι ομάδα, είναι ομάδα, έχει γίνει ομάδα, έχει μία, είναι σφριγγυλός, έχει και το σουτ βέβαια. Ο ΠΑΟΚ ακόμα αυτά δεν τα έχει. Αν δούμε τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, μιλάμε για θέματα τώρα επιθετικά, okay, δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ και ο Λυκογιάννης. Τα σουτ ήταν στο 54%, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο ημίχρονο, στο βάζει τον Άρη, έτσι. 54% και στο δεύτερο ημίχρονο είχε 10 στα, 20, στα 34 σουτ. 29 πόντους θα βάλει κλήτος στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό δεν λέω. Πάω, λέω. Και από τα 17 λάθη, τα 12 τα έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, ένα πολύ κακό 20 λεπτό. Δεν μπορεί να διορθωθεί αυτό μέσα σε 5 μέρες για να πάει να παίξεις με την επίθεση να κερδίσεις τον Κολοσσό. Δεν γίνεται ούτε 1 εκατομμύριο. Από τη στιγμή που σωστά ξεκίνησε από την άμυνα που δεν ήταν σε καλή κατάσταση, εκεί πρέπει να επιμείνει. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει να κάνει διπλό στη ώρα, θα το κάνει με την άμυνα του και όχι με την επίθεση του. Δεν δόθηκε φάουλ στον Νέντοβιτς το 1 δευτερόλεπτο και παράταση πλέον στο ΆΚΑ. Ισοφάρισε ο Γιούλ στα 14, ενώ 2 λεπτά. Ισοφάρισε ο Γιούλ με επιθετικό rebound. Και δεν είχε πει καλάθι 2 λεπτά πριν. Μη επιθετικό rebound. Έκανε follow. Έχασαν τρίποντο και έκανε follow κάτω από το καλάθι. Ο Γιούλ. Ο Γιούλ. 19% στα τρίποντο ο Παθηνικός και κάτω από το 13% η Ρεάλ εντωμεταξύ το παιχνίδι. Απίστευτο. Ξανά χτίσαν το ΆΚΑ. Τα ματάκια μας. Λοιπόν. Και σε αυτό να πω κλείτο. Τι κάνω. Κλείτο. Και σε 31 τρίποντο. Σε προέκταση σε αυτό που είπες, νομίζω ότι το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι στη Ρόδο είναι ο Λυκογιάννης. Που επιστρέφει σε ένα γήπεδο που και το γνωρίζει και σε μια πόλη που νομίζω ότι έχει δεθεί και έχει αγαπηθεί, έτσι δεν είναι. Δεν θα βγει στα μπαράκια τη Ρόδου. Είναι κλειστά εξάλλου. Κλείτο με συγχωρεί. Κλείτο είναι κλειστά, να ξέρει. Τι να γνωρίζει τη Ρόδου. Εδώ είναι άλλη ομάδα, α πούμε. Τι να ξέρει από τι. Από λοιπόν, έχω ερωτήσει. Ας μάθει από ένα από τους παίκτες που είχε στη Ρόδο, έτσι. Ας βγάλει από αυτούς που ξέρει πράγματα και ας αφήσουμε πόσο ξέρει τον Κολοσσό. Δεν τον ξέρει καθόλου. Άλλη ομάδα είναι ο Κολοσσός. Δεν έμειναν και βλέπουμε. Καταρχήν, και σαν προέκταση σε αυτό που είπες, έτσι, ο Λυκογιάννης θέλει να κάνει επίσης το love όπως ήταν στον Κολοσσό και στον Χολαργό. Να του αλλάξει ξανά τον τρόπο σκέψης αντιμετώπισης του παιχνιδιού και να βάλει μέσα στο μυαλό. Στο μυαλό του το τσιπάκι που του είχε βάλει ο ίδιος και τον τρόπο που έπαιζε στις δύο προηγούμενες ομάδες που ήταν. Και όχι όπως έπαιξε κόντρα στον Άρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς έπαιξε, δηλαδή. Δεν έπαιξε. Αυτή ήταν και η απορία και φάνηκε και στις αντιδράσεις του Λυκογιάννη στη διάρκεια του παιχνιδιού στην εμφάνιση την οποία είχε ο Λαβ κόντρα στον Άρη. Δεν ήταν όπως ήταν στο Χολαργό, γιατί εγώ τον έχω δει και από κοντά. Πώς έπαιζε, αυτή είναι η ώρα. Όπως έπαιζε στο Ιβανόφυλλο. Όπως έπαιξε στο Ιβανόφυλλο. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλή διαχείριση του Λαβ. Έτσι. Δεν νομίζω. Γιατί στο Ιβανόφυλλο δεξί-δεξί μπάλα σουτ. Δεξί-δεξί σουτ. Και αυτό έγινε για ένα εξάλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει γιατί το συνέχισε μετά και η διαφορά πήγε στους 20. Πώς?
Σκόρερ είναι, την μπάλα τη θέλει στα χέρια, αυτό εννοεί ο Πάρης. Θα του δώσει περισσότερο. Και επίσης θέλει να του ξεπλοκάρει το μυαλό ακόμα και σε φάση όπου αναγκάστηκε στο τέλος να δώσει τον Τζαλμπούρη. Ήταν ουσιαστικά η φάση χαμένη για τον ΠΑΟΚ. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του. Αυτό θέλω να πω. Να του ξεμπλοκάρει το μυαλό θέλει. Ο ΛΑΒ για πρώτη φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, παίζει σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις και πίεση. Έτσι, και πρέπει φυσικά να καταλάβει ότι και η ηγέτης πρέπει να γίνει, γιατί το έχει. Είναι σκορ, έχει. Το σκορ το έχει. Είναι τσατήλας κι αυτός. Τσατίζεται εύκολα φυσικά. Έτσι, όταν, ειδικά όταν έρχεται από τον πάγκο, γιατί σε αυτές τις ομάδες έπαιζε βασικούς 35 λεπτά. Έτσι. Εδώ άλλαξαν τα πράγματα. Εδώ μπορεί να παίξει και 20 και 19. Έτσι. Άρα οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Ναι. Και φυσικά όταν έχει την μπάλα, ούτε αυτό συμφέρει να κάνει στην ομάδα, όχι στον ίδιο, αυτό που έκανε στο Ιβανόφιο, γιατί κατά ποσοστό 70% δεν θα είναι πετυχημένο, ούτε όμως να κάνει και αυτό που κάνει τώρα, όταν έχει την μπάλα, διστάζει στο σουτ και πάει στις διεισδύσεις, το διαβάζουν εύκολα, το κλείνουν το δρόμο και τελείωσε. Είναι κάτι ανάμεσα, μπορεί να το βρει ο σωστά λέει ο Πάρης ο Λυκογιάννης, να βρει όχι αυτό που ήταν, να είναι ο πραγματικός, αυτός που πρέπει να είναι. Ναι. Αυτό το μπάσκετ που έχει μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν. Συμφωνείς, Κλήτο. Κώστα, συγγνώμη αν μου επιτρέψεις, μια ανωτελεία, ότι ο ΠΑΟΚ έχει, αν είναι το σύμπλην του ΠΑΟΚ, ότι έχει δύο ηγέτες στο ασώδιο, όπως ήταν το Περιστέρι με τον Ντίκινς και το συγχωρημένο το Φόρντ. Αυτή είναι ο σχεδιασμός, αυτός ήταν. Έτσι είναι, αλλά Κλήτο. Τώρα μην συγκρίνουμε τώρα πανόμοια πράγματα. Οι δύο συγκρίνουμε απλά είναι... ότι έχει δύο Αμερικανούς αυτές τις θέσεις. Δύο καλούς, ναι, δύο καλούς. Ναι, είναι δύο καλοί παίκτες για αυτό το επίπεδο. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι το επίπεδο του ΠΑΟΚ είναι για να σωθεί εύκολα. Δεν είναι για να πάρει τίτλο. Και για να σωθεί εύκολα, φτάνει ο Γκρίφιν και ο Λόβ. Φτάνουν. Είναι για παραπάνω. Καλή. Για παραπάνω είναι. Θέλω εγώ να πω αυτό ήταν το πρόβλημα. Να είναι το ασώδιο. Εύκολα. Βέβαια, ναι. Εγώ επιμένω ότι τα τέσσερα μόνο ασώδια είναι δύσκολα, είναι λίγα για μια ολόκληρη σεζόν. Δεν έχει ούτε ένα νεαρό παιδί από πίσω να είναι ο πέμπτος. Έτσι. Που κάθε ομάδα πρέπει να έχει πέντε ασώδια. Δεν γίνεται. Σωστά. Πέντε γκάρ. Σωστά. Λέει ο φίλος ο Φιλ, μας το έστειλε νωρίτερα όταν λέγαμε για τον Άρη. Αντώνη, τι πίζε, βότκα πορτοκάλι. Όχι, ρε χυμόβρε, τι βότκα την ώρα της εκπομπής. Γιατί είσαι υπηρεσία, Αντώνη, γιατί να μην πει. Εγώ, παιδιά, είμαι παιδί των μπαρ, εκεί ευχαριστήκε με το ποτό μου. Τώρα που κλείσανε σπιτάκι μου, δεν πειράζει. Τώρα σπιτάκι τι, δεν το ευχαριστήκε με, δεν μ' αρέσει. Ναι, όντως. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Φίλ Αντώνη, και ο Φλιώνης λέει τι κάνει, ρε Αντώνη. Τι κάνει. Παιδιά, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε point guard να έχει δυνατό σημείο του το pick and roll. Ο Φλιώνης είναι ένας pass first playmaker, παλαιά σκοπής, ας το πούμε έτσι, που κοιτάει πρώτα την μπάσα και μετά την εκτέλεση, αλλά έχει άλλο ατού στο ρεπερτόριό του, ας το πούμε, και λιγότερο το pick and roll. Ο Μποχωρίδης είναι παίκτης 80% pick and roll πέρα από την εκτέλεση. Έτσι. Μόνο που θα πρέπει να βάλει επιτέλους το σκουτ στο παιχνίδι του. Δεν πάνε πει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του οργανωτικά. Φυσικά στην επίθεση πρέπει να πάρει, ναι. Πρέπει να σταματήσει να φοβάται να σουτάρει. Ναι, αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για το Χουγκάζ. Ότι ακόμα και αν τα είχε, συνέχισε να σουτάρει. Ο Φιλιώνης και μόνος του να είναι στο τρίποντο, θα σκεφτεί μήπως να πρέπει να δώσει πάσα και όχι να σουτάρει. Άποψή μου. Βέβαια, σουτάρει παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παραπάνω, ναι, όντως. Και αν δεν σουτάρει, εσύ, Αντώνη μου, μετά από τόσα χρόνια στην Α1 και στον Άρη και παραπάνω φέτος. Και αυτή η σκέψη είναι που τον κάνει να το χάσει, ξέρεις. Όταν το ξανασκέφτεσαι και κάνεις το βηματάκι και αυτό και κομπιάζεις, το χάνεις. Σχετικά. Να ξεφύγει από τη λογική ότι είναι ο κλασικός αμυντικός γκάρντ, αυτός που θα αλλάξει το ρυθμό κτλ. Αν ξεφύγει από εκεί, έξυπνο παιδί είναι, επιστήμονας είναι. Έτσι, κάποια στιγμή. Κώστα, ο Πάρης θα ανεβεί πάνω σε Κίονες. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει. 73-68 και πλέον 73-70. Έχει δίκιο ο Κλήτος. 3 και 14. Και εμείς κάνουμε την παράταση. Κατεβάζει την πράσινη κουρτίνα τώρα ο Πάρης. Εμείς κάνουμε κομπή για το Φλιώνη τώρα δηλαδή και τον Ντάνιελ. Κώστα, να πούμε εντάχει λίγο και τα αποτελέσματα, ε. Περίμενε λίγο, έχω ερωτήσεις, περίμενε. Αποτελέσματα. Λοιπόν, ο πληροφοριοδότης από το Εγάλεο, μου λέει ο φίλος ο Αντώνης, λέει ότι όποιος χάσει αύριο φεύγει ο προπονητής. Από το City εννοείς. Έτσι.
Άμα χάσει ο Άρης, δεν θα φύγει αύριο ο Σάββας Καμπρίδης. Ο Λίνος Γαβρίλης δεν ξέρω άμα φύγει. Μήπως φύγει από μόνος του Αντώνη. Δεν νομίζω. Έχει συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτές τις ημέρες. Και κλείσαμε. Δεν εξέφρασε τέτοιο για να φύγει, δηλαδή να πει παιδιά, εγώ δεν αντέχω. Είχαν κοινωνήσει λύσει. Να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, ρε παιδιά, άμα χάσει ο Άρης αύριο 35 πόντους, ναι, μπορεί να πει ρε παιδιά, εγώ δεν αντέχω. Άλλο δεν μπορεί να χάσει. Με τον εορτάζοντα σήμερα. Με τον εορτάζοντα σήμερα. Χρόνια ο πολλά. Λευτέρη Μποχωρίδη. Χρόνια πολλά, Λευτέρη. Μποχωρίδη. Για το Λευτέρη Κακιούς ή το Λευτέρη Μποχωρίδη εννοείς. Δεν το ευχηθήκαμε τον Μποχωρίδη, σωστό. Το Λευτέρη Σούμποτιτς. Εννοεί ο Κώστας. Το Λευτέρη Σούμποτιτς. Η Ελευθερία Ελευθερίου. Και το Λευτέρη Ακεψημαίδη, αν θυμάμαι καλά, Κώστα. Και το Λευτέρη Μικλινέο. Και το Λευτέρη Αρβανίτη. Και το Λευτέρη Αρβανίτη. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος, όχι πρόεδρος. Αλλά πρόεδρος. Πρόεδρος του ΑΣ, ρε παιδιά. Έλεος. Πρόεδρος της μάνας του συλλόγου, ναι. Λοιπόν, και στο ένα. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Πάρει, λέει, live, λέει, από το τζακούζι, λέει, αύριο. Μας πήραν χαμπάρι. Λοιπόν. Ποιος πήρε εδώ, ήξερα αυτός Κώστα, από τη Θερμή. Πάρει, μας πήραν χαμπάρι. Όχι, αυτός ήταν πληροφοροδότης από το Πλαγιάρι. Από την κατηφόρα στην επιστροφή. Ναι. Και στο ένας εναντίον ενός, λέει, και ο Ξανθόπουλος, λέει, πολύ καλύτερος από τα PM του ΠΑΟ, λέει, κλειτό ο Νίκος, ο μπασκετικός. Δίκιο έχει. Στα 36 του μια χαρά είναι. Ξανθοπουλάρα, ρε, εννοείται. Τι είναι σκορά. Μια χαρά είναι. Αν ήταν λίγο πιο φθηνός, μια χαρά θα ήταν και για εδώ πάνω. Αλλά... Συγγνώμη να πω κάτι. Με πόσα πήγε εκεί, ρε παιδιά, δηλαδή, και δεν μπορούσε να έρθει εδώ, όπως λένε οι οπαδοί. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Το ήταν... θέμα είναι και να θέλει κόσμο. 60. Νομίζω ότι είναι κάπου εκεί, ναι. Το θέμα είναι και να θέλει. Έλα, ρε Αντώνη, δηλαδή τι να θέλει. Να πάει στην Ρόδο, τι να θέλει. Τον Άρη, ας πούμε, δεν γίνουσε. Όταν λες εδώ, τι εννοείς. Αν εννοείς τον ΠΑΟΚ, ναι, οκ, πάω πάσο. Τον Άρη, ας πούμε, δεν γίνουσε. Δεν ήθελε να γυρίσει. Στον Ηρακλή. Ξέρω εγώ. Στον Ηρακλή, στον bowling. Πεχτάρα. 12 με 5 σε ήττα. Με την ΑΕΚ. Μια χαρά. Με λαβ, λέει, όπως χολαργό, λέει, μια χαρά, λέει, θα είναι. Λέει ο Νίκος. Ο Κολοσσός πολύ καλό στο split out παιχνίδι. Αφού έχει σουτέρ, εννοείται. Ο Ντίκης... Ο Κολαργός, ρε παιδιά, όμως δεν έχει την πίεση, το έχουμε πει, του ΠΑΟΚ, του ΑΕΚ, του ΑΕΚ. Δεν έχει τέτοια πίεση. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους παίκτες στο πώς λειτουργούν στο Κολαργό και στο πώς μπορούν ή πρέπει να λειτουργούν εδώ πάνω, σε αυτές τις ομάδες. Ο Κολαργός, ο οποίος είναι ο Κολοσσός τώρα, έτσι. Ναι. Ο Κολαργός είχε μια καλή τετράδα, πεντάδα Αμερικανών και το Γιάνκοβιτς και από εκεί και πέρα ρολίστες, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο παιχνίδι έκανε ο Κολαργός. Και τι άσχημα, ένα μάτς την εβδομάδα, διάβασμα από ένα καλό προπονητή, ή τι να μην πετύχεις. Δεν κατάλαβα. Τράβα εσύ στα χωριά να παίζεις στο Βίλνιους και στο Κλαϊπέντα, κάνει 50 ώρες στο δρόμο, να τρέχει έτσι ο υδρότας και άλλα μετά πίσω και κάνει διάβασμα ομάδας σε μια μισή μέρα. Και όπως και αρκετές άλλες ομάδες στην κατηγορία και αυτά και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μια ομάδα που πάντα δεν παρανομούσε και περνούσε πάντα με πράσινο. Τις διαβάσεις πάρει. Λοιπόν. Και επίσης να πω, έτσι, επειδή είμαι συλλέκτης από τις φανέλες που φοράνε οι παίκτες από πάνω από τη φανέλα στην ώρα της προθέρμασης. Όχι, γύρισε το μάτς. Έτσι, αλλά και τις φανέλες ενίοτε. Okay, ότι η μοναδική φανέλα παίκτη χολαργού που έχω, έτσι, στη συλλογή μου, σύν το μπλουζάκι φορούσα από πάνω του, κλείτο ήταν του Λαβ. Μόνο και μόνο για το επίθετο, το για κανένα λόγο να ξέρεις. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Το λέει το επίθετο, είσαι αγαπησιάρης πάλι γι' αυτό. Οπα. Για να το λες κλείτο, κάτι τα ξέρεις. I love this game. Προσωπικά. Ακριβώς. I love this love. Πολύ καλό. Ρε κλείτο, Γκαντέμι δεύτερη παράταση πήγε. Γιατί Γκαντέμις. Από 75-71 πήγε 75-77 το γύρισε η Ρεάλ. 73-68, Αντώνη. Γιατί εμείς έχουμε μεγαλώσει τα γήπεδα με χαρτί και με μολύβι. Έτσι. Και να κάνουμε κυκλάκια στα τρίποντα. Όχι, και μετά λέω... να τα δίνουμε από το καρτοτηλέφωνο, Αντώνη. Έτσι. Εγώ τα επισήμανα το 06 που έκανε σε ένα λεπτό μέσα. Πολύ καλό. Δυνατό. Βέβαια. Για να αγγίσουν τα παιδιά της πράσινης. Η πράσινη βγαίνει, Όχι. Βγαίνει. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, πλέον δεν βγαίνει. Όχι, όχι.
Έκλεισε, έκλεισε. 77 όλα, 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη βλέπω εδώ. Ο φίλος ο Νίκος λέει, ο Ντίκινς λέει, ήταν εξαιρετικός δημιουργός, κάτι που δεν είναι, λέει, ούτε ο Λόβ, ούτε ο Γκρίφιν. Εντάξει, σωστό αυτό. Και εμείς η τελευταία... Και το Φόκη σκόρερ ήταν έτσι, το Μακάριτη. Ο τελευταίος καλός δημιουργός playmaker που έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα απόψη μου, έτσι, είναι ο Κάμινγκς. Και αυτός δεν ήταν pass first. Σκόρερ και αυτός. Σκόρερ αρκετά ο Κάμινγκς. Παιδιά, βγάλετε το... Και πριν, όπως μας είπε και ο Δέδας, ο Κούπερ. Ο Κούπερ ήταν πιο, ναι, πιο, πολύ, πιο πασέρα από το τέτοιο, ναι. Βγάλετε το Μάκη, λέει, παιδιά, αύριο, λέει, θέλουμε Μάκη. Με το Μάκη πια. Ο Μάκης κανονικά πρέπει να πάει αύριο στην... Αφού δεν πάει ο Αντώνης, να πάει χωρίς συνέπειες ο Μάκης στο κλειστό της Νεάπολης. Και να δει από να μας μιλήσει. Ναι, και να κάνει έτσι. Λοιπόν, ρε το Μάκη, ρε για δες. Η ώρα που προσπαθεί να χωνέψει το σάντουιτς, το πιτόγιο. Έρε με κλειτό. Άλλος ρεύτηκε στον αέρα, όχι ο Μάκης, ο φίλος. Εγώ είπα να χωνέψω, όχι να ρευτεί. Α, εντάξει. Λοιπόν. Το προνόμιο το έχουμε εμείς τέλος. Το Μάξ το έχει κάνει αυτό και στο ραδιόφωνο. Φάγατε και... τον κορυφαίο. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν αποκλείει το Μάξ να έχει ρευτεί. Εσύ, Αντώνη, ούτε πολύ, ούτε βολή, ρε Αντώνη, ο Κάρο Γουάιτ. Σε παρακαλώ, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, το Κάρο, εγώ δεν περίμενα. Ο Κάρο, εντάξει. Δεν περίμενα να σου πω πολλά την αλήθεια, έχει να παίξει δύο χρόνια. Overrated. Overrated, παιδιά. Δεν είναι καθόλου overrated. Overrated. Έχει να παίξει δύο χρόνια μπάσκετ Κώστα σε αυτήν την. Ναι, εντάξει. Πώς καλά, εντάξει, τι. Εντάξει, να μην τον έπαιρνε. Άρχισε η αποδόμηση άρχισε. Χάνουμε. Έχει να δύο χρόνια. Άμα κέρδιζε, κουτάρα. 11 πόντους. Πήγε πάλι διαφορά, Αντώνη, στους 10. 11 πόντους και 4 rebounds, 20 λεπτά έχει. Δηλαδή, τι να κάνει. Ένα του δώσουμε και τέτοιο, ρε. Μια πάστα δώρο στο τέλος του μάτς. Μια πάστα. Το ρόστερ της Ούνιξ δεν θα παίρνει εκεί. Το ρόστερ της Ούνιξ το έχετε δει. Μια χαρά είναι για φίλημα, τι έχει. Μόνος του παίζει. Να φωνάξω τους πολιτούς μου πίσω από τον πάγκο του Άρη να τον ξυπνήσουν λίγο, το Δημητράκη Αντώνη. να φωνάξω τα κολυτάρια μου. Λοιπόν, που μας παρακολουθούν κιόλας. Πρέπει να σχολιάσουμε πριν κλείσουμε έστω και για ένα λεπτό την συμφωνία του Αντετοκούμπο με τους Bucks. Έτσι, Αντώνη, που ήταν αναμενόμενη. 228 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Πολύ εύκολα το πες, Αντώνη. Κάτσε λίγο. Σιγά σιγά πες το. Μας φύγανε τα μουστάκια. 228 εκατομμύρια τα οποία θα πάρει ουσιαστικά τα μισά, ε. Ναι, το μεγάλο, γιατί? Όχι μισά, το 60%. 60%. 40% εφορία έχουν. Εντάξει, ναι. Ποιος τον καρτερεί. Και για τα επόμενα 6 χρόνια συνολικά, δηλαδή αν ενεργοποιήσει και τον έκτο χρόνο, είναι 256 εκατομμύρια συνολικά. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στο NBA. Βέβαια, αναμένεται να υπογραφούν και κάποια άλλα μεγαλύτερα μέσα στη χρονιά, λογικά. Κάποια άλλα max. Δηλαδή. Κρίση που δεν υπάρχει. Και θα χτίσει δεντρόσπιτα, πολλά δεντρόσπιτα θα χτίσει ο Κυριάκος. Το παιδί είναι... Εντάξει, το παιδί είναι ευλογημένο, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, έτσι. Τώρα μιλάμε ότι αυτό πραγματικά είναι για ταινία όντως, που τώρα που γίνεται και ταινία. Αλλά είναι για ταινία, έτσι. Είναι 26 χρονών. Αντώνη, 26 δεν είναι, 25. 26 του 94 είναι, ναι. Και στο προηγούμενο συμβόλαιό του κατοστάρικο δεν ήταν πάλι. 100 μοίρια, ναι. Μπράβο, Κώστα. Κρατάμε κι άλλο την εκπομπή ξανά παράταση. Τρίτη. Δεύτερη. Δεύτερη. Το προηγούμενο ήταν 100 για 4 χρόνια. Μέχρι και τη σεζόν που ξεκινάει τώρα θα ήταν. Απλά τώρα υπογράφει το Μάξ. 79. Δηλαδή, Ελλάσο, σου έχει βάλει 13 πόντους ο Μπεντίλ. Ελλάσο. Καλός ήταν και στην Ελλάδα ο Μπεντίλ που τον είδα. Που παίξανε. Κλείνει το πρώτο σκόρ το Περιστέρι ο Μπεντίλ. Με το Περιστέρι, ναι. Το 76. 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό, τι έχει κάνει ο Μπεντίλ. Τίποτα. 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό, τι έχει κάνει. Όσες ευκαιρίες του δόθηκαν, μια χαρά έχει παίξει, να ξέρεις. Είναι εργάτης. Εργάτης είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εδώ γίνεται και σκόρ. Εδώ γίνεται και σκόρ. Κλείτο, για να είμαστε δίκαιοι, ο Μπεντίλ για το συμβόλαιο που έχει, θετικό πρόσημο έχει στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο μόνος από πέρσι. Σε γράφημα λέει από site, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Γιάννης λέει σε 12 χρόνια λέει από τον μπάσκετ έχει ή θα έχει 420 εκατομμύρια δολάρια.
Λίγο περισσότερο από εμάς. Γερός να είναι, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, αφού τα φέρνει. Να είναι, παιδιά, εντάξει, ταξίζει το παιδί. Θα κλέβει, θα δουλεύει. Μα συγγνώμη. Αφού MVP, τα φέρνει. Δύο φορές MVP είναι και θα βγει και του χρόνου MVP. Εγώ πιστεύω. Δεν κλέβει. Του χρόνου δεν θα βγει MVP, όχι. Εγώ πιστεύω θα βγει και του χρόνου. Εκτός αν πατώσουν οι Bucks. Του χρόνου θα βγει ο Leflop πάλι. Ο Leflop. Α, ειδικά τώρα load management θα έχει, θα χάνει ένα μάτς στα τρία ο LeBron με την ομάδα που κάνει Lakers. Για να είναι έτοιμος για τα play-off. Δεν νομίζω. Προωρώνω ότι είναι στο νούμερο 3 ο Γιάννης. Με τη, του MVP. Με τη γυμναστική που κάνει ο LeBron, Αντώνη, δύσκολα εγώ βλέπω να κουράζεται ο LeBron. Και Κώστα, μπράβο που δικαιώθηκε σε χτες. 2-2 ο Λούκα. Στα φιλικά. Ο Ντόντσιτς. Ε, βέβαια. Σας το είπα, ρε παιδιά, ποιος Γιάννης τώρα. Δεν μιλάμε. Αφού σας το είπα. Δύο μεταξύ έχει γίνει θέμα στην Αμερική για το σκεμπέ του Ντόντσιτς, έτσι. Πέρσι το καλοκαίρι είχε στεγνώσει εντελώς. Έκανε ένα σώμα, δεν το γνωρίζαν ότι Σλοβαίνοι. Και φέτος από το πρώτο φιλικό με τους Bucks έχει μια φωτογραφία που φαίνεται ότι έχει κοιλιά. Και λέει, καλά ρε παιδιά, δεν ήμουν, απάντησε ο ίδιος. Ήμουν ποτέ, λέει, και κάνας bodybuilder-ας, ας πούμε. Μην τρελαίνεις. Αλλά η κοσαρέα έριξε στο Γιαννάκη. Η κοσαρέα. Η κοσαρέα, ο χοντρός. Σαν και εμένα. Και εγώ ρίχνω κάτι κοσάρες, δεξιά-αριστερά. Πάρει. Και αυτός, αν οι Dallas είχαν λίγο καλύτερη ομάδα, θα μπορούσε να είναι για MVP. Ποιος? Ο Ντόνσιτς, αν ήταν λίγο καλύτερη η Mavericks. Αν είχαν ενισχυθεί περισσότερο εννοώ. Δηλαδή, Bucks φέτος τι ήταν και βγήκε MVP ο Γιάννης. Τι κάνει. Πρώτος του NBA ήταν, ρε φίλε. Έκανε 62 νίκες πάλι. Κλείτω, την κανονική περίοδο βγάζουν MVP, όχι από τα play-off. Άλλος είναι ο MVP των play-off. Ήταν το MVP των τελικών. Ναι, τελευταία φορά που MVP βγήκε από πρωταθλήτρια υπάρχει. Πότε έγινε? Όχι, γιατί βγαίνει πριν τα play-off, αυτό λέμε, πριν κριθεί. Όχι, τυχαία, έστω τυχαία. Ο MVP που έβγαλε κανονική περίοδο να ήταν... Έχει βγει ο Κάρι, ο Ντουράντ, έχουν βγει, βέβαια. Ναι, βγήκε ο Ντουράντ και ο Κάρι, κλείτο, και το πήραν οι Warriors. Το πήραν οι Warriors, marketing.gr, κάθε μέρα 4 με 6, στο basketplus.gr, εννοείται. Όλα marketing. Και όχι άδικα. Ναι. Ποιο είναι, Κώστα, το αγαπημένο σου ποτό στο NBA? Το στημένο πορτοκάλι. Μ' αρέσει ο χυμός με το στημένο πορτοκάλι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι εμείς οι Clippers. Δεν μας θέλει το σύστημα των Lakers. Τρελαίνομαι για το στημένο πορτοκάλι και με λίγη βότκα μέσα. Όπως πίνει ο Αντώνης τώρα, πάρει. Δεν γίνονται αυτά. Εδώ σε All-Star Game του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν έχει χυμώσει, λέω, πίνω. Ναι, ξέρω. Για πες, Μαγί, πάρει. Ξέρεις, ρε, πώς. Σε All-Star Game του ελληνικού πρωταθλήματος είχε βγει ένα πορτοκαλάκι. Γεια σου. Και εμείς εδώ με κούπα Άι Βασίλη. Δεν γίνονται αυτά. Ούτε 4 χρονών να ήμουν. Και εμείς με κανένα φιστίκι της πλάκας. Κλείτο, με τσόφλι. Με τσόφλι και αλάτι. Όχι, ανάλατο. Τι αλάτι. Α, ναι, εσύ δεν είναι σωστά. Με τσόφλι όμως. Ναι, τσόφλι. Αλλά έτοιμα, όχι να τα σπάμε και να το καθαρίζουμε. Αυτά τα φιστίκια του Γκούφι. Ο Γκούφι είναι κάπου στο πανόραμα και μας βλέπει. Α, γελάει, το πιασε. Το καθαρισμένο ανάλατο που βρίσκεις, ρε φίλε, να πάω να πάρω κι εγώ. Καλά, πλάκα. Να μην το διαφημίσω, διαγωνίες πιο κάτω. Απέναντι. Ξηροκάρπι έχει. Ξηροκάρπιος. Καλός. Και εσύ πολύ πάλι... καλό ψημένο ανάλατο Κάσιους. Υγιεινότατο. Κάσιους δεν είμαι φαν. Πάρει, είναι πολύ υγιεινό το Κάσιους. Πολύ υγιεινό. Εκεί πίσω, τι, για δείξε μας λίγο background. Πού είσαι τώρα στο κανάλι, σε πάλι? Ναι, με wifi. Πάλι έδιωξε το μοντέρ. Έχει και την πετσέτα γύρω-γύρω από το λαιμό, γιατί θα πάει για την αποδείξη τώρα. Όχι, ρε, δεν είναι πετσέτα. Η κουκούλα είναι. Είναι η αγαπημένη του. Βγήκε σαν τον μπάνιο, ήταν πετσέτα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Φτάσαμε πραγματικά. Αντώνη, τι έγινε, εντάξει, δεν έχει διπλή εκπομπή σήμερα, μην τρελαίνεσαι. Όχι, δεν τρελαίνεσαι. Αλλά όντως είπαμε αρκετά, λέω, το ρίξαμε στο σωρολόπεν τελώς. Εντάξει, χρειάζεται κι αυτό. Αύριο θα έχει. Αντώνη, αύριο έχει εκπομπή νωρίς από ό,τι έμαθα. Αύριο έχει εκπομπή νωρίς. Μετά τη λήξη όμως, Κώστα, έχει γράψει, μου φίλε. Βέβαια. Έτσι μου είπε. Αντώνη, να καλύψουμε το κενό σου με κάποιο καλεσμένο αύριο, αν είναι. Ο Μπομπ Μάκαντου. Έτσι μου είπε ο Μπομπ Μάκαντου. Αντωνάκη στις 12, αγόρι μου, εδώ είμαστε. Δεν είναι εδώ, πάμε σε κανένα μπαρ. Δύο λεπτό.
8 με 10, μέχρι να... 10.30 θα βγούμε, ρε Αντώνη. 10.30 θα βγούμε, ναι, ναι. Και μια ωρίτσα θα κάτσουμε, άρα 1.30 θα έχουμε τελειώσει. Στο τρίποντο πρίφτη. Άντε ρε Μίτσο. Καλά. Με κορυφαίο κάρο, για να δω. Και να διαβάσουμε και την ανακοίνωση. Άγισε, έχετε καλή. Ανακοινώνει. Ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα. Και, τα λοιπά. Και ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με... Το είπαμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Πάρης Ελεπίδης, Αντώνης Γκάτζιος, Κλήτος Καρκανιάς. Μπάσκετ Plus, η αγαπημένη συνήθεια όλων των μπασκετικών. Μένουμε μπάσκετ. Ελπίζουμε σύντομα βέβαια να βγούμε και λίγο προς τα έξω. Η αλήθεια είναι. Εννοείς να πάμε κάπου να κάνουμε εκπομπή και από μαγαζί όλοι μαζί. Άμα γίνει αυτό. από τα βαλεράκια. Όχι από τα βαρελάκια. Από τα βαλεράκια θα πάμε. Λοιπόν, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10.30 λόγω του παιχνιδιού του Άρη. Μείνετε συντονισμένοι στο basketplus.gr για όλες τις ειδήσεις του μπάσκετ, του αγαπημένου μας αθλήματος. Και φυσικά να περνάτε καλά και να προσέχετε. Καλό βράδυ σε όλους. Έχει και Bayern Wolfsburg κάποιο, να προσέχεις έτσι. Ναι, ναι, Αντώνη. Ναι, ναι, Κλήτο, μου έχεις δίκιο. Over 3.5. Over 3.5. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Yeah.